Open Ελλάδα, καλό μεσημέρι εδώ κοντά σας. Λίγο διαφορετική εκπομπή σήμερα, χωρίς τον Έτερο Καπαδόκη. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κύπρο που βρίσκεται ο Σπύρος Χαριτάτος για να είμαστε μαζί, να μην σπάει αυτό το δίδυμο, ούτε όταν υπάρχουν έτσι ειδικές συνθήκες, αποστολές δημοσιογραφικές, για πολύ ενδιαφέροντες λόγους που θα τους δούμε μαζί στη συνέχεια. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μια εβδομάδα η τελευταία του Ιουνίου, η οποία έχει μέσα και την Παρασκευή, με την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο τον Ιούλιο, σε ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι, όχι ως προς τις θερμοκρασίες, καθώς είναι πολύ υψηλές, ιδιαίτερα σήμερα, αλλά ως προς το κλίμα σε σχέση με τον κορονοϊό και την οικονομία, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό. Ανοίγουν την Τετάρτη οι πτήσεις και για τις τρίτες χώρες, τη λίστα των τρίτων χωρών που θα τη δούμε στη συνέχεια, αλλά και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι ανησυχούν για τον κορονοϊό, άλλοι τον βλέπουν σαν ανακούφιση για τον τουρισμό, άρα και για το 1 τέταρτο της ελληνικής οικονομίας. Θέλουμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί σας και στο page μας στο Facebook, το Open Ελλάδα, και στο Instagram και στο Σπύρου το λογαριασμό και στον δικό μου, αλλά και στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε. Βλέπετε ήδη το ερώτημα. Θέτουμε ένα ερώτημα να το συζητήσουμε μαζί σας για το αν η έναρξη των πτήσεων την Τετάρτη θα φέρει ανάσα για την οικονομία ή έξαρση του κορονοϊού. Σας το θέτουμε λίγο διληματικά, είναι η αλήθεια, καθώς υπάρχει και αντίληψη ότι όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση που θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα φιλοξενήσουμε εδώ σε λίγο την αγαπημένη ηθοποιό, την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, για μια πολύ ιδιαίτερη θεατρική παράσταση. Αργότερα θα συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα με την πρώην Υπουργό Εργασίας, την κυρία Έφη Αξιόγλου, καθώς το θέμα των εργασιακών είναι πραγματικά πολύ καυτό τις τελευταίες μέρες. Και επειδή σας είπα ότι δεν θα είμαι μόνος και τις δύο ώρες εκπομπής, θα φύγω τώρα εδώ από το στούντιο του Open. Θα ξανάρθω δηλαδή, Open θα παραμείνω. Και θα καλησπερίσω το Σπύρο το Χαριτάτο. Πού είσαι, ρε Σπύρο? Βλέπουμε ήδη την Κύπρο και τη Λευκοσία. Ο Σπύρος είναι στη Λευκοσία. Γεια σου, Σπύρο μου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, φίλοι τηλεθεατές. Γιώργο, ξέρω ότι ζηλεύεις λίγο που δεν είσαι στην παρέα μας, αλλά έχεις και υποχρεώσεις επιπλέον της εκπομπής. Καλά να πάθεις. Την επόμενη φορά, το επόμενο ταξίδι, καναμένο χαρτάτι θα γίνει. Είναι σαν να είμαι εκεί. Είναι σαν να είμαι εκεί, αφού είσαι εσύ εκεί. Βεβαίως. Επιλέξαμε για τους φίλους τηλεθεατές σήμερα, Γιώργο, από κοινού, ένα συμβολικό σημείο. Που σήμερα θα αναζητήσουμε λίγο την ιστορία μας. Μια σταγόνα ιστορίας, μια στιγμή ιστορίας στο Open Ελλάδα. Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στη λεγόμενη πράσινη γραμμή, δηλαδή ακριβώς στο σημείο που είναι η ελεύθερη πόλη της Λευκοσίας και πίσω που είναι τα κατεχόμενα εδάφη. Είναι συμβολικό το σημείο, βλέπετε αυτή την εικόνα που παγώνει την συνείδηση του Έλληνα ή όποιου νιώθει Έλληνας ή αντιλαμβάνεται τι είναι να νιώθει ως κατεχόμενη ψυχή ή να νιώθει πως του αρπάζουν τη ζωή την ίδια. Με τη βοήθεια του επικεφαλής του φυλακίου που θα επισκεφτούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, τον υπολογαγό πεζικού. Καλώς ήρθατε στο Open Ελλάδα, κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαι υπολογαγός πεζικού, Ανδρέα Κωνσταντίνος. Σας το είπα ανάποδα. Είμαι υπηρετώ στο 2-11 κατάγμα πεζικού και είμαι διοικητής του λόχου του φυλακίου εδώ στη Λευκοσία. Θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε στον ενικό. Ο Γιώργος είναι φίλος, θα αισθάνεται σαν φίλο του. Οπότε, Γιώργο, ο Κωνσταντίνος, ο Σπύρος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Με πολύ ψηλή θερμοκρασία και με ένα έτσι εθνικό καθήκον εκεί ο Κωνσταντίνος. Σπύρος, συζητήστε και αν θα παρέμβω εγώ. Δεν απογοητεύεσαι για μένα. Λοιπόν, σας παρακολουθούμε πίσω μου βλέπεις, Γιώργο, και οι φίλοι τηλεθεατές, μικρά αρχιτεκτονικά διαμάντια, τα οποία πια δεν ανήκουν στα κυπριακά ελληνικά χέρια, ανήκουν στην κατεχόμενη κατοχή εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αυτά θα τα συζητήσουμε, αλλά με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέου, του Κώστα, του Κωνσταντίνου, θα πάμε να περπατήσουμε προς το φυλάκιο. Με τη βοήθεια πάντα του εικονολήθη μας, του Γιάννη Μούγιου και του Κυριάκου Αντωνίου, θα περπατήσουμε αυτούς τους δρόμους που είναι μικρά κομμάτια ιστορίας που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, όχι μόνο στην Ελλάδα μας, αλλά και σε άλλα σημεία που η καρδιά του ελληνισμού χτυπά δυνατά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αποστολή μας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας για πόλεμο και η καθημερινή η εκπαίδευση του προσωπικού μας. Μισό λεπτό. Ναι. Θα βλέπετε, θα περνάνε αυτοκίνητα πίσω μας. Η περιοχή είναι κατοικείται. Υπάρχει δραστηριότητα. Κανονικά, δεν είναι νεκρή ζώνη. Η νεκρή ζώνη είναι στο ένα μέτρο δεξιά μου, όπως βλέπετε. Εκεί είναι η ζώνη του ΙΕ. Λοιπόν, η αποστολή μας είναι η επιτήρηση του τομέα μας και η καθημερινή εκπαίδευση για πόλεμο, η οποία πηγάζει από το γνώμα ότι είμαστε σε μη κατεχόμενη πατρίδα και είναι η τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα στον κόσμο, η Λευκοσία.
Στο δεξί μας χέρι βρίσκεται η νεκρή ζώνη. Είναι πίσω από το χτίριο ακριβώς εδώ, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ηνωμένα Έθνη προσωρινά για να ελέγχουν την κατάσταση, να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των δύο στρατευμάτων. Εδώ βλέπουμε, φίλοι τηλεθεατές, ένα από τα φυλάκια που προστατεύουν την πόλη, την πόλη της Λευκωσίας, την ελεύθερη πόλη, από οποιαδήποτε απειλή μπορεί να έρθει από τα κατοχικά εδάφη, είτε από στρατό είτε όποιες άλλες μορφές απειλή. Για τι είδους απειλές μιλάμε, Πολοχακέ? Καχύ μπορεί να μιλάμε για Τούρκους, μπορεί να μιλάμε για μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να περάσουν ελεύθερες περιοχές, οι οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό για σύλληψη και μετά παραχώρηση στην αστυνομία για να γίνουν περαιτέρω έρευνες για το ποιος μπορεί να περάσει. Σπύρο μου, είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε την εικόνα αυτή, ναι, για να θυμούνται όλοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι, γιατί νομίζω ότι κανένας Έλληνας, κανένας Κύπριος, Ελλαδίτης Κύπριος, δεν ξεχνά. Αλλά οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος να ξέρει και να βλέπει και να θυμάται ότι είναι η μοναδική ευρωπαϊκή διχοτομημένη πρωτεύουσα. Αυτό να μην τον ξεχνάμε ποτέ. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το Open και εσύ είσαι εκεί. Και μια χώρα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Κύπρος που μέσα από... Πες μας, Κωνσταντίνε, πολλοί θα υποθέτουν ότι εντάξει, βλέπω εδώ τα παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας όλοι, παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο ή φοιτητές πανεπιστημίου, είναι παιδιά που μπορεί να είναι από την Κύπρο, μπορεί να είναι και Ελλαδίτες. Έχουμε και Ελλαδίτες. Άρα οι μανάδες όλου του ελληνισμού χτυπάει η καρδιά σας στιγμή και νιώθουν την στιγμή της μητέρας των παιδιών πίσω μας που βλέπει το παιδί τους να υπηρετεί την πατρίδα λέγοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τον ελληνισμό. Αλλά τα περιστατικά είναι ρουτίνας ή υπήρξαν και περιστατικά σοβαρά που υπήρχαν είτε ανταλλαγή πυροβολισμών ή πράξεις βίας? Υπήρχα μέχρι και το... Έχουμε 13 νεκρούς στην πράσινη γραμμή από επιπλοκές οι οποίοι πήγαν απέναντι ή είχαν και Τούρκους που μπήκαν στις ελεύθερες περιοχές και είχαμε. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά περιστατικά. Τώρα υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, ελέγχουμε την κατάσταση, δεν υπάρχει τώρα τίποτα, ναι, αλλά η απειλή είναι υπαρκτή. Είμαστε καθημερινά εδώ. Με την αδειά σας, να πάμε σε ένα-δύο παιδιά να μιλήσουμε. Ένα-δύο νεαρούς, έτσι. Καλό μεσημέρι από το Open Ελλάδα. Χαίρετε. Το όνομά σου, φίλε μας. Είπατε κανένας πεζιού, Κόμπος Γιάννος. Γιάννος Κόμπος. Γιάννος πρέπει να το πεις. Ναι. Λοιπόν, γεια σου Γιάννο, λέει ο Γιώργος, ο αδερφός μου από την Αθήνα. Λίγο την αποστολή σου. Έχεις αίσθηση, έχεις καταλάβει την ευθύνη που έχεις εδώ ως στρατιώτης υποδεκανέας? Είναι απλά μια ρουτίνα για σένα το να υπηρετείς στρατό? Αρχικά, όταν καταδασσόμαστε, εξηγούμαστε γιατί πρέπει να υπηρετούμε και μετεβιβάζουμε μας καθώς ορκιζόμαστε, γιατί υπηρετώ για να προστατεύσω την πατρίδα μου. Έχω το σκοπό μόνο να προστατεύσω τις οικογένειες, την πατρίδα μου, τα εδάφη, αλλά και τα ηθικές αξίες της Κύπρου, της Ελλάδας, του ελληνισμού που παρέμεινε μετά από το 1974 που καταλαβαίνει. Τα συζητάς αυτά με φίλους σου? Ναι. Έχει άτομα που είναι νεοσύλλεκτοι που είναι αυτούς οι φέτος που έχουν συνερωτήσει και προσπαθώ να τους μεταδώσω όσα περισσότερα μπορώ. Στην αρχή ένας νεοσύλλεκτος μπορεί να μην καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της ευθύνης που έχετε. Στην διάρκεια της θητείας αντιλαμβάνεται, ναι, το βάρος. Ναι, ναι, ειδικά μετά την εκπαίδευση, ειδικά κάτω στα μέσα στα φυλακιά στην πράσινη γραμμή, υπάρχει μια διαφορετική βαρύτητα σε οποιαδήποτε άλλα στρατόπεδα. Γιατί έχουμε τον εχθρό απέναντι μας σε απόσταση αναπνοής. Είναι αισθητός. Πάνω σε σκοπιές μας βλέπουμε τον Τούρκο κάθε μέρα. Μιλάτε με τα μάτια? Ναι, με τα μάτια. Απαγορεύεται να έχουμε οποιαδήποτε επαφή μαζί τους. Λοιπόν, να ρωτήσω τον άλλο φίλο μας. Βλέπω εδώ να μας βοηθήσει ο έμπειρος σκολής μας, ο Γιάννης Μούγιος. Ο Άγιος Γεώργιος προστάτης στο βασικό. Τον Άγιο Γεώργιο. Είμαι από 19 Παρασκευάδης Σαββάς. Ο Άγιος Γεώργιος ξέρουμε ότι είναι ο προστάτης του στρατού γενικά. Οπότε έχουμε τον πάνω στη στολή μας. Σάββα, πώς είναι τώρα να υπηρετείς την πατρίδα σου σε μια πόλη πικροκατοικημένη όπως είναι η Λευκωσία, ίσως και λίγα μέτρα από το σπίτι σου, αλλά με την αίσθηση ότι το σπίτι σου μπορεί να πάει στιγμή να απειληθεί. Απειληθεί από έναν εχθρό που κατέχει ένα κομμάτι του κράτους σου, αλλά και της πόλης σου, και είστε αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτό που μας παρακινεί και μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε τη θητεία μας, ότι ξέρουμε τα σπίτια μας είναι πολλά μακριά, μερικά χιλιόμετρα ή μέτρα από το φυλάκιο και την πράσινη γραμμή. Οπότε το να στεγόμαστε πάνω στη Σκοπιά και να υπηρετούμε, να ελέγχουμε τον τομέα μας, αυτό μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε για την οικογένεια μας και για τα σπίτια μας. Οι μανάδες, πατεράδες, παρήφανοι?
Περήφανοι. Λοιπόν, κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε για τη μικρή συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, μην σα πάω όλο από τον δρόμο. Σπύρο μου, καθόλου δεν. Αυτό μην το ξαναπεί. Είναι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή. Αλλά... Ελλάδα, Κύπρο, Κύπρο, Ελλάδα. Ξέρετε, επειδή ξέρω ότι εκεί έχει 40 βαθμού υποσκιάν. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω ότι αυτή η εικόνα, εμάς, και το αισθάνθηκαν όλοι εδώ στο στούντιο και οι φίλοι τηλεθεατές, είναι εκεί οι λεβέντες, τα αδέρφια μας, αλλά μας παγώνει όταν βλέπουμε μια διχοτομημένη πόλη, όταν βλέπουμε τα αναχώματα, τους τσιμεντένιους φράχτες και μας πληγώνει χωρίς να ξεχνάμε το τι συνέβη τότε. Ξέρεις, χωρίς καμία υπερβολή. Πήραμε το θάρρος. Χθες το βράδυ, γιατί κάναμε την κουβέντα μαζί, να αναδείξουμε αυτή την εικόνα της Λευκωσίας που δεν είναι συνηθισμένη ούτε στα δελτία ειδήσεων, ούτε στις αμερικές εκπομπές, ούτε καν και στο διαδίκτυο που φιλοξενεί εικόνες που μοιράζεται κυρίως στην νεολαία. Και επικοινωνήσαμε με τον στρατιωτικό προϊστάμενο του κυρίου Ανδρέου, του Κωνσταντίνου που είναι δίπλα μας. Λέει, πει, Open Ελλάδα, εντάξει. Άνοιξαν αμέσως την καρδιά τους και μας εμπιστεύτηκαν για να δείξουμε αυτές τις εικόνες και για να μιλήσουμε και για, με αυτά τα άγουρα παιδιά που είναι ισχυροί πολεμιστές, αν χρειαστεί και παραστεί ανάγκη. Μπροστά σε κίνδυνο δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Ανδρέου, γεια σας, κύριε Γιώργο. Σπύρο, λοιπόν, να σου πω. Δεν θα πας τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρέου, πραγματικά. Και τους αξιωματικούς και τους οπλίτες, όλους τους. Θα σου πω που θα πάω. Να σου πω γιατί. Γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις πυκνό πρόγραμμα δημοσιογραφικό. Πάντα. Έχουμε μια ευθύνη δημοσιογραφική ως Open Ελλάδα, ως Γιώργος Καραμέρος και Σπύρος Χαριτάτος. Αυτή την τελευταία εβδομάδα που είμαστε στον αέρα, να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για την τηλεόραση και για το ανοιχτό κανάλι, αλλά κυρίως για τους τηλεθεατές, και αγγίζει την πολιτική και όχι μόνο πολιτική, εθνική επικαιρότητα, έτσι, εθνικού χαρακτήρα. Ισχύει. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά, αύριο θα έχουμε εκπλήξεις ευχάριστες ή ενδιαφέρουσες εξαιρετικά. Τόσο για τους τηλεθεατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και για τους τηλεθεατές μας όπου εκπέμπει το Open Ελλάδα και το ανοιχτό κανάλι. Λοιπόν, θα συνδεθούμε ξανά, έτσι, σε λίγο, Σπύρο. Για να σου έχω μια έκπληξη. Ωραία, θα συνδεθούμε ξανά. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Πραγματικά μια εικόνα η οποία, τολμώ να πω ότι είναι συγκλονιστική. Κοιτάξτε πραγματικά. Μια Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λευκωσία που είναι με αυτή την πράσινη γραμμή. Ακούσατε τι μας είπαν εκεί οι αξιωματικοί του Κυπριακού στρατού. Είναι μια ανοιχτή πληγή αυτή η υπόθεση, πέρα από τη θεωρητική συζήτηση που γίνεται, γιατί όταν απομακρύνεσαι λόγω της θεωρητικής συζήτησης από την πραγματικότητα, δεν έχεις όλη την εικόνα. Νομίζω σήμερα γυρίσαμε πίσω στην πραγματικότητα. Να μείνουμε στα εθνικά μας και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να καλησπερίσω την Αλεξίτα Σούλη, γιατί είναι στην Τινησία ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Καλό μεσημέρι, Αλεξία. Καλό μεσημέρι. Τι θα φέρει στις βαλίτσες του πίσω, κύριος Δένδιας, Αλεξία? Θα σου πω τι θα φέρει στις βαλίτσες του. Να σου πω καταρχήν ότι για να μείνω και στο ελληνοκυπριακό τόξο που ήσασταν πριν στη ζωντανή σύνδεση, ότι έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, τον συνονόματό του και ομόλογό του. Φυσικά είναι στην ατζέντα των συνομιλιών η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων και απαιτείται πολιτική βούληση για να υπάρξει συμφωνία. Τώρα, το ότι φέρει στις βαλίτσες του ο Νίκος Δένδιας, αυτή την ώρα είναι στην Τινησία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του. Έκανε δηλώσεις ο κ. Δένδιας πριν από λίγο. Έστειλε και μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη αντιβαίνει άμεσα στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα συμπεράσματα της διάρκειας του Βερολίνου και απασταθεροποιεί την περιοχή. Ότι συμφώνησε, είπε ο κ. Σεδένδιας, για την επίλυση της λιβυκής κρίσης, απαιτείται μία λύση που να προέρχεται από τους ίδιους τους Λίβιους, χωρίς ξένους παράγοντες, χωρίς ξένους στρατούς. Η ουσία είναι από τις δηλώσεις και από τις επαφές που κάνει ο κ. Σεδένδιας κάτω στην Τινησία, είναι ότι εάν και εφόσον ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επόμενη μέρα της Λιβύης, η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης να μην υπάρχει. Δηλαδή να φύγει από το τραπέζι, να καταργηθεί και de facto και επί της ουσίας. Αυτό θέλει η ελληνική διπλωματία και γι' αυτό ο κύριος Δένδιας κάνει όλες αυτές τις επαφές, όλο αυτό το διπλωματικό μαραθώνιο για να στείλει ένα μήνυμα και απέναντι στην Τουρκία, αλλά και να προωθηθεί η κατάργηση της τουρκολιβικής συμφωνίας. Αλεξία μου, στο κλίμα της συνομιλίας Μητσοτάκη-Ερντογάν την Παρασκευή, που δημιουργεί κάποιες προσδοκίες, αλλά η ελληνική πλευρά, λογικό είναι, κινείται σε όλα τα επίπεδα, γιατί αυτή η ιστορία του τουρκολιβικού
μνημονίου είναι μια κατάσταση η οποία θέλει εταίρους, συμμαχίες και μεγάλη προσοχή. Και να μην ξεχνάμε ότι 13 Ιουλίου έχουμε την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και εκεί αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα θα είναι οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 13 Ιουλίου και στα επικοινωνιακά που επιχειρούν οι Τούρκοι. Την Πέμπτη θα έχουμε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας για το αν θα μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή η Αγία Σοφιά Τζαμί. Είναι ανοιχτά τα ζητήματα παρά το θετικό βήμα της επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας και να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και αυτό το Σαββατοκυριακό και μιλάω για το μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες το Σάββατο το βράδυ ήταν εντυπωσιακές, με σκαψίματα και ξυλώματα κάτω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και με αρκετή γκρίνια. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα χωρίς γκρίνια ή, εν πάση περιπτώσει, κριτική, σε κάποιες περιπτώσεις δικαιολογημένη, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως λίγο υπερβολική. Είναι η Χρυσάνθη Παπά στην πλατεία Συντάγματος. Να συνδεθούμε λιγάκι να δούμε, τώρα που είναι και μεσημέρι, λογικά δεν θα έχει και κίνηση. Απόλυτη ησυχία βλέπω. Χρυσάνθη, μετράω. 1, 2, 3. Καλησπέρα. Πολλά δευτερόλεπτα χωρίς να περάσει ένα αυτοκίνητο μέτρα πίσω τα, σου. Μέτρα τα. Ή έχουν κλείσει το δρόμο. Ήταν φανάρι, ρε Γιώργο. Α, είναι το φανάρι. Ήταν φανάρι, όχι, δεν έχει κλείσει ο δρόμος. Μπορώ εντάξει, να σου τώρα πω έχει πολλά. Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ομαλή. Η κυκλοφορία, ίσως επειδή είναι μεσημεριανή η ώρα, έχει πάρει το δικό της ρυθμό, τέλος πάντων. Όπως βλέπετε εδώ είναι οι ζαρδινιέρες οι οποίες είναι έτοιμες και για τις οποίες έγινε πολύ μεγάλος λόγος όλο το Σαββατοκύριακο. Για τις ζαρδινιέρες λες τώρα, έτσι. Για τις λωρίδες. Για τις ζαρδινιέρες. Εντάξει, έγινε πάρτι και στα social media με κριτική κυρίως για το κόστος τους. Έτσι. Από διάφορες πλευρές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης, απάντησε βέβαια ότι δεν πρόκειται για αυτές που πουλάνε στο εμπόριο ακριβώς. Είναι με ειδικό βάρος, ενώ χοντρό μέταλλο, ώστε να μην μπορούν να βανδαλίζονται. Επίσης έχουν κάποιο υλικό αντιγράφτη για να μην μπορούν να γράφουν γράφτη πάνω. Και υπάρχει βέβαια κριτική και για τα φυτά, για το κόστος των φυτών, αλλά και για τα παγκάκια αυτά. Κάτι στρογγυλά παγκάκια, δεν ξέρω αν είναι στο σημείο που είναι αυτά, τα οποία είναι κοστίζουν 5.700 ευρώ το ένα. Είναι ακριβώς το σημείο, είναι γύρω-γύρω από τις ζαρδινιέρες. Είναι αυτό που μπορεί να κάτσει ο κόσμος, εδώ όπως μπορεί να σας δείξει ο φίλος μας ο Παρατέρ, εδώ μπορεί να κάτσει όποιος θέλει, να απολαύσει τον ήλιο τον καυτό. Να σας πω λοιπόν ότι το μεγάλο αυτό που δεν έχει τελειώσει ακόμη, που περιμένει να παραδοθεί, το μεγάλο αυτό στρογγυλό που είναι ακριβώς κάθετα από το συντριβάνι, από το κεντρικό συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος, θα τοποθετηθεί ένας μεγάλος φοίνικας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν με επιτρέπετε, έχει έρθει και ο κύριος Αξιώτης. Α, να τον αντιδήμαρχο, δεν έχει επιστροφή, δυστυχώς. Να τον δούμε. Βέβαια, είναι αντιδήμαρχος. Ναι, εδώ είναι. Δεν έχει επιστροφή, οπότε Γιώργο, ό,τι θέλεις, μπορείς να. Ωραία, να τον καλέσουμε εδώ μεταξύ, αν μπορεί. Καλησπέρα σας. Θα τον καλέσουμε στον αέρα. Καλώς ήρθατε στην νέα πλατεία Συντάγματος. Βέβαια. Έχετε λίγο το νου σας, θα σας καλέσουν στον αέρα. Βεβαίως. Ωστόσο, μας καλησπέρισε. Πώς είναι τα πράγματα εδώ μέχρι να σας καλέσουν, πώς τα έχετε δει την πρώτη αντιμετώπιση από τον κόσμο? Σε λιγότερο από 48 ώρες, συγγνώμη, με καλείτε τώρα για επιστροφή. Μέχρι να πάρει την επιστροφή ο κύριος Αξιώτης, να σας πω εγώ ότι οι λωρίδες κυκλοφορίας γίνανε τρεις και ένα μικρό θεματάκι που υπάρχει είναι για το πώς θα τακτοποιούνται τα οχήματα μίσθωσης που υπήρχε εδώ η πιάτσα, η λεγόμενη πιάτσα των ταξί και η λεωφορεολωρίδα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, έτσι δεν είναι, κύριε Αξιώτη? Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Αξιώτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, έπειτα από 48 ώρες, σε λιγότερο από 48 ώρες, παραδώσαμε την τρίτη φάση του μεγάλου περιπάτου, που είναι η νέα διαμορφωμένη από την κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος Ερμού, αν θέλετε, το νέο αυτό πράσινο σημείο, στο οποίο έχουμε παρέμβει όπως σε κάθε παρέμβαση με ήπιες βαφές, με προσωρινό αστικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα όμορφο, ένα ωραίο πράσινο σημείο στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Να σας ρωτήσω, κύριε Αξιώτη, επειδή είδαμε και τις εικόνες, παρακαλώ, με τα λεωφορεία τα οποία αποβιβάζουν επιβάτες δίπλα στις γαλβανιζέ αυτές ζαρντινιέρες. Εκεί υπάρχει κάποιο ζήτημα ασφαλείας, δηλαδή. Έχει μελετηθεί? Απολύτως κανένα. Μπορούν να ανέβουν τα άτομα με τις ανάγκες μετά αμαξίδια? Ή είναι στο τι απόσταση θα αφήσει ο οδηγός του λεωφορείου από τις ζαρντινιέρες? Συγγνώμη. Ανάμεσα από τις στάσεις δεν υπάρχουν ζαρντινιέρες. Αν κάνει ένα κοντινό η κάμερα, ίσως μπορεί να σας παραπλανεί λίγο η εικόνα. Ναι, είδαμε κάποια πλάνα προηγουμένως γι' αυτό. Γι' αυτό είμαι εδώ να σας εξηγήσω. Μπροστά από τις στάσεις δεν υπάρχει καμία ζαρντινιέρα. Στην Πανεπιστημίου.
Στην Πανεπιστημίου επίσης, το κομμάτι όπου υπάρχουν στάσεις είναι ελεύθεροι από ζαρτινιέρες. Μόνο στις εσοχές υπάρχουν. Ναι. Και αυτό έχουν τοποθετηθεί βαρέως τύπου μεταλλικές ζαρτινιέρες, οι οποίες οι συγκεκριμένα οι ορθογωνικές φυτεμένες μπορεί να ζυγίζουν και παραπάνω από 800 κιλά. Ναι. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο τρόπος με τον οποίο ανεβαίνουν στα λεωφορεία είναι με το kneeling των λεωφορείων. Δηλαδή, κάνει το kneeling μπροστά ή δεξιά πλευρά του λεωφορείου για να μπορέσουν να ανέβουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, στο κομμάτι των στάσεων, όλες αυτές έχουν μεταφερθεί μπροστά σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ βεβαίως και τον ΟΣΥ για να μπορούν οι επιβάτες και το επιβατικό κοινό να επιβάζεται γρήγορα στα λεωφορεία. Όπως επίσης, αν παρατηρείτε και καλύτερα, σε όλες τις παρεμβάσεις μας και στην Πανεπιστημίου και εδώ, αλλά βεβαίως και στην Ακαδημία, όπου δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση, έχουμε αποκλειστικές λεωφορεολωρίδες. Και ο λόγος που έχουμε αυτή είναι για το γεγονός ότι σύμφωνα με την βιώσιμη αστική κινητικότητα την οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε στην τρίτη πλέον φάση, πρώτη προτεραιότητα έχει πεζός, δεύτερη το ποδήλατο, τρίτη τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πλέον τέταρτη το γιοταχή. Όσον αφορά στο κομμάτι των ταξί που ανέφερε επίσης συνάδελφος, ναι, ναι. Στο κομμάτι που είμαστε τώρα που έχει διαμορφωθεί αυτό το υπέροχο σημείο ήταν η παράνομη πιάτσα των ταξί. Μέχρι και το Σάββατο το βράδυ υπήρχαν εικόνες όπου ήταν παρανόμως τρεις σειρές ταξί εδώ πέρα, οπότε στην κάτω μεριά της πλατείας. Μέσα από το μεγάλο περίπατο δίνουμε μια οριστική λύση και σε αυτό, χωροθετώντας μια νόμιμη πλέον πιάτσα ταξί για την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, επί της Καραγιώργης Σερβίας. Αυτό τι σημαίνει, μια κατάσταση αναρχίας που υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό στο κέντρο της Αθήνας, ερχόμαστε εμείς μέσα από το μεγάλο περίπατο και την ουσιαστικά τη ρυθμίζουμε. Κύριε Αξιώτη. Αποτελούμε, βάζουμε λοιπόν μια νόμιμη πιάτσα για 20 ταξί της Καραγιώργης Σερβίας για την κάτω μεριά του πλατείας Συντάγματος. Ναι, παρακαλώ. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε να πείτε πάρα πολλά και θα συζητήσουμε πολλά και στη συνέχεια. Εμείς να κλείσουμε. Βάζοντας θετικό πρόσημο στην προσπάθεια, προσωπικά τουλάχιστον είμαι πολύ θετικός, πολλοί γκρινιάζουν για το αυτοκίνητο. Μπορεί να μην υπήρξε η απόλυτα τέλεια μελέτη, μπορεί να υπήρξε μια βιασύνη, μπορεί να γίνει κριτική, εγώ βρήκα εκείνο το φυτό τόσο, γιατί το πήρα τόσο. Καμία αντίρρηση, όλα αυτά είναι, τα είδαμε να υπάρχουν στη δημόσια ζήτηση. Όμως όσοι λένε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα και τι θα κάνω εγώ με το αυτοκίνητο, αυτός είναι ο σκοπός, να αποθαρρυνθεί το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Και το λέω εγώ για να μην σας βάλω σε διαδικασία. Δύο στοιχεία και κλείνω. Ναι. Να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς είναι συνειδητή πολιτική επιλογή ο περιορισμός του γεωταχή. Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά το δημόσιο διάλογο, ο αστικός εξοπλισμός που βλέπετε είναι προσωρινός. Δεν αποτελεί στοιχείο των οριστικών όργων του μεγάλου περιβάλλου. Θα τα πάτε αλλού δηλαδή αυτά που βλέπουμε. Όπως βλέπετε, με το που ξεκινήσουν τα οριστικά έργα, αποτελούν πρίκα στο Δήμο της Αθήνας και θα φύγουν και θα πάνε να κοσμήσουν. Να πάνε γιατί επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στο έκτο διαμέρισμα στα κάτω πατήσια, κύριε Αξιώτη, υπάρχουν διαμερίσματα στην Αθήνα που δεν έχει μπει πέτρα στην πέτρα εδώ και 40 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι μόνο το κέντρο δηλαδή. Η Αθήνα είναι ένα. Καλή συνέχεια. Ισχύει. Πολλά συγκροτήματα μαζί. Ευχαριστούμε πολύ και τη Χρυσάνθη Παπά. Καλοκαιρινό, σκερός, ζέστη, καύσωνας, σχεδόν καύσωνας είναι, στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, για να δείτε ότι έχει μια επίδραση ο μεγάλος περίπατος, να πάμε μέχρι την Πάτρα. Εκεί μου έλεγε ο Νίκος Γιαπρακάς νωρίτερα, και δεν ξέρω αν μπορούμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Νίκο. Ότι και εσείς συζητάτε μεγάλο περίπατο στην Πάτρα, και υπάρχουν και βίντεο, μακέτες, θα τις δούμε εμείς εντωμεταξύ. Πρόκειται για τον μεγάλο περίπατο της Πάτρας ή αλλιώς το γραμμικό πάρκο της Πάτρας, το οποίο θέλει να δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή. Το γραμμικό πάρκο. Τώρα, μπορεί ίσως κάποιος να αναρωτιέται γιατί βρίσκομαι στις γραμμές του τρένου. Ακριβώς γιατί ο Δήμος θέλει να αξιοποιήσει όλον αυτόν τον χώρο, όλη αυτή την επιφάνεια, την γραμμή δηλαδή του τρένου που περνάει μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα γραμμικό πάρκο μήκους 6,5 χιλιόμετρων. Είναι στα πρότυπα του γραμμικού πάρκου, το οποίο έχει παρουσιάσει εργοσές στην περιοχή των Σεπολίων στην Αθήνα. Κάτι αντίστοιχο θέλει να φτιάξει και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας εδώ, με ποδηλατόδρομους, με πεζόδρομους. Καλά, με αυτό στα Σεπόλια, επειδή το έχουμε ζήσει, Νίκο μου, είναι ουσιαστικά μια μεγάλη νησίδα. Δεν έχει τίποτα τρομερό, μην νομίζεις. Έτσι, όποιο σκέλος του είναι διαμορφωμένος τουλάχιστον. Γιατί εδώ βλέπουμε όργανα γυμναστικής, ποδηλατόδρομους. Είναι λίγο πιο εξελιγμένο. Είναι αυτή η μακέτα την οποία έχουμε δει, μας παρουσίασε ο Δήμος της Πάτρας. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι στο να δημιουργηθεί όλο αυτό. Ναι. Και το αγκάθι ποιο είναι? Ο σιδηρόδρομος. Γιατί μέχρι στιγμής το τρένο περνά επιφανειακά. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα γίνει με τη διέλευση του τρένου στην Πάτρα, προκειμένου να φτάσει στο νέο λιμάνι και να ολοκληρωθεί έτσι η σιδηροδρομική παθέ. Αυτό το οποίο ζητάει ο Δήμος είναι να γίνει υπόγεια, με τη μέθοδο του cut and cover, δηλαδή η γραμμή του τρένου να περάσει έχει από την κόστος, Πάτρα, βέβαια. Και πάνω από αυτό το cut and cover να δημιουργηθεί αυτό το γραμμικό πάρκο, το οποίο θα είναι μήκους 6,5 χιλιόμετρων, παρακαλώ.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό είναι να κερδίζετε ελεύθερους δημόσιους χώρους για τους πολίτες και είναι και μια διεκδίκηση για το Δήμο Πατρέων, κάτι που έγινε με έναν τρόπο στην Αθήνα, με την γκρίνια που υπάρχει βέβαια πάντα και για τα κόστη των προμηθειών, για γλάστρες, για παγκάκια, για φυτά. Τα συζητήσαμε προηγουμένως με τον αντίμαρχο, τον κύριο Αξιώτη. Να δούμε και το διαγωνισμό μας, πριν πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Τι μπορείτε να κερδίσετε σήμερα? Α, Καλαμάτα με σημεία, ε. Ένα τετραήμερο στην Καλαμάτα λοιπόν για ένα ζευγάρι, με ημιδιατροφή στο πεντάστερο Horizon Blue, το νεότερο και πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο πάνω στην παραλία της πόλης, με μοναδικές προτάσεις φαγητού και ποτού. Το ξενοδοχείο απευθύνεται στο φιλοξενούμενο που θέλει να χαλαρώσει και να αποβάλει την ένταση της ζωής σε ένα θέρετρο στην καρδιά μιας ολοζώντανης πόλης. Δείτε το πεντάστερο Horizon Blue στο www.horizonblue.gr. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας την Παρασκευή και πώς μπορείτε να λάβετε μέρος. Τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, στείλτε ή στείλτε SMS γράφοντας open, αφήνοντας κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση και για το Ford Puma, το εκπληκτικό, την έκδοση Titanium, 1000 κυβικό, με ένα πολύ δυνατό κινητήρα 125 αλόγων, ένα αυτοκίνητο αξίας 21.300 ευρώ, που μπορείτε να κερδίσετε στέλνοντας ένα μήνυμα, παίρνοντας ένα τηλεφώνημα. Τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999. Θα επιστρέψουμε εδώ. Θα συνδεθούμε ξανά με την Κύπρο. Ο Σπύρος Χαριτάτος μας έχει και άλλες εκπλήξεις πολύ ενδιαφέρουσες. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, την περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αργότερα θα βουτήξουμε και στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Όλα αυτά μέχρι τις 5 παρατέταρτο. Πολύ ζεστό μεσημέρι Δευτέρας εδώ κοντά σας, Open Ελλάδα. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 3. Πάντα μπορούμε να δούμε το ερώτημα της δημοσκόπησης, το οποίο φυσικά ψηφίζεται εντελώς δωρεάν στο tvopen.gr κάθετος vote, είτε στην εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet, είτε στον υπολογιστή, αν έχετε κατεβάσει από το Apple Store, από το Play Store την εφαρμογή. Το ερώτημα, αν η έναρξη των πτήσεων την Τετάρτη, την πρώτη μέρα του Ιούλη, θα φέρει ανάσα για την οικονομία ή έξαρση του κορονοϊού. Είναι λίγο δίλημα, είναι η αλήθεια, όπως έχει τεθεί το ερώτημα. Είναι πιο σύνθετο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Το συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ότι αν είχε τεθεί πριν από 1,5 μήνα, θα ήταν συντριπτικό το ποσοστό υπέρ με την ανησυχία και τον κορονοϊό. Τώρα είναι τέτοιο το ζήτημα της οικονομίας που είναι, βλέπετε, πιο ισορροπημένο. Εσείς θα κρίνετε όμως την έκβαση ψηφίζοντας. Σήμερα είμαι μόνος για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, γιατί ο Σπύρος Χαριτάτος είναι στην Λευκωσία, στην Κύπρο, και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Σπύρο, αφού ήμασταν πριν στην πράσινη γραμμή. Εκεί έχει παραμείνει και βλέπουμε την εικόνα των φαρμακείων Διαμαντή. Είναι αυτά τα κτίρια και αυτές οι επιγραφές που έχει σταματήσει ο χρόνος, Σπύρο, Γιώργο, ακριβώς, έδωσε τον τίτλο, έμπειρος συνάδελφος, δημοσιογράφος και αδερφός. Αυτό. Ναι, αλλά βλέπουμε άλλο, τώρα βλέπουμε ένα άλλο φίλο. Δεν βλέπουμε σένα. Ναι, είναι ο Νίνο. Είναι ο παπαγάλος της γιαγιάς Βικτωρίας. Το πλέον γνωστό ιστορικό καφέ ζαχαροπλαστείο στη Λευκωσία, γιατί είναι ίσως το μοναδικό καφέ ζαχαροπλαστείο στον κόσμο του που βρίσκεται πάνω σε νεκρή ζώνη, δηλαδή στην πράσινη γραμμή. Και κοιτώντας πίσω από το δόφραγμα με τα σακιά προφύλαξης, τα μεγάλα βαρέλια, βλέπεις να έχει σταματήσει ο χρόνος. Βλέπεις πως ξαφνικά άνθρωποι έχασαν περιουσίες, μετακινήθηκαν, εκδιώχθηκαν. Βλέπεις αντικείμενα πάνω σε τραπέζια. Βλέπεις ποδήλατα στους νεκρούς, στη νεκρή αυτή ζώνη, όπου πριν υπήρχε το παιδικό παιχνίδι, και έτσι βία άλλαξε, είχε μεταβολή, άλλαξε δραστικά. Ελπίζουμε όχι για πάντα η ζωή των κατοίκων της Κύπρου, των Κυπρίων αδερφών μας. Πριν πάμε στο Θοδωρή, τον καλό μας φίλο, να έρθουμε σε μια όμορφη παρέα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Από Κύπρο. Ελλάδα. Φοιτητές θα είναι. Από Ελλάδα. Λάρισα. Δεν ξέρω, Γιώργος Καραμέρος ρωτάει, είναι φοιτητές τα κορίτσια και το αγόρι? Ναι, εννοείται, φοιτητές. Όλοι. Από πού, Ελλάδα, εγώ? Λάρισα, Γιώργο. Ο κύριος? Νάφλιο. Το μικρό σου? Άγγελος. Ο Άγγελος, το καλό παιδί από τον Νάφλιο. Με τις διαφορές. Το όνομά σου? Αγγελική Αθήνα. Αγγελική από Αθήνα. Ιωάννα Σέρες. Πω, μιλάμε για πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Έτσι. Έτσι, Γιώργο μου.
σπουδάζετε στο ίδιο πανεπιστήμιο, σχολή, ίδιο πανεπιστήμιο. Εμείς οι τρεις. Όπου είστε? Από το Φρέντερικ εμείς σπουδάζουμε. Τι σπουδάζετε? Φαρμακευτική. Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά. Σας αφήνω να απολαύσετε τον καφέ σας, το γλυκό σας. Να έρθω, Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούς το Γιώργο Καραμέρο, Θοδωρή Ντίσιο, Θοδωρής Ντίσιος. Γεια σου, Θοδωρή. Τον ακούς? Τον ακούω. Γιώργο θα τον λες, δηλαδή, κύριε Καραμέρο. Κύριε τώρα να σου πω κάτι, με την εικόνα που βλέπω εγώ εκεί, ένα καφέ να είναι χωρισμένο, καφέ ζαχαροπλαστείο να είναι χωρισμένο ακριβώς από την πράσινη γραμμή. Εσείς θα μας τα πείτε τώρα, τι να ρωτήσω εγώ, ρε Σπύρο. Είναι τρομερό, εγώ δεν έχω επισκεφτεί το σημείο και δεν το ήξερα. Ωραία, επειδή σκεφτέμαι τον ήχο μέχρι να σε ξαναπάρουν πίσω οι συνάδελφοι από την Αθήνα. Γιώργο Θοδωρής Ντίσιος από τα Γιαννιτσά. Κρύα βρύση Γιαννιτσών. Κρύα βρύση Γιαννιτσών. Ελατίτης που ήρθε, αναζήτησε την επόμενη μέρα της ζωής του. Γιατί λόγω θα μας πείσει λίγο, γιατί έχει μια όμορφη οικογένεια από ό,τι πρόσεξα. Εδώ, στην όμορφη Λευκωσία. Πάμε λίγο να δούμε αυτόν τον χώρο που αποτελεί ένα μνημείο. Κάτι, συγγνώμη, Γιώργο. Επίσης, όπως με καταλαβαίνεις, είπα να με φιλέψει κάτι ο Θοδωρής. Τι λες τώρα? Γιατί ήθελα να δοκιμάσω. Ναι, ένα γλυκό μου. Θες λίγο, Θοδωρή, να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι το πολίτικο. Το πολίτικο, έτσι. Είναι γλυκό, παραδοσιακό ελληνικό. Είναι η βάση από ειδοκάριδο, ένα είδος σαν ραβανί, ελαφρά σιροπιασμένο. Κρεμούλα και από πάνω πολύ. Είναι για μένα, είναι έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αυτό, Θοδωρή. Είναι ο κλασικός μπακλαβάς που κάνουμε στην Ελλάδα. Ναι, για ποιον είναι, δεν είπες? Για σένα, φυσικά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. αυτό, Γιώργο, έχω κάτι και για σένα. Αυτό, μας το εξηγήσεις. Αυτό μου είπες, θα φας εσύ λίγο και το υπόλοιπο για τον Γιώργο. Ναι, τι είναι αυτό? Είναι το εκμέ κανταήφι, βάση κανταήφι, κρέμα και από πάνω. Ναι, για ποιον είναι, Θοδωρή? Πάλι για σένα, νομίζω. Σε ευχαριστώ. Είναι φίλος ο Θοδωρής. Και μικρά αυτά τα σιροπιαστά. Οι μπουκές είναι. Διάφορα σιροπιαστά χειροποίητα που κάνουμε εδώ πέρα. Γιώργο, σε παρακαλώ, κοίτα με στα μάτια. Εδώ, Γιάννη, βοήθησε με. Κοίτα με στα μάτια. Ξέρεις με ότι τα γλυκά μην παίζεις μαζί μου. Σε παρακαλώ, έτσι. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες μέρες. Μας τα κάνεις αυτά τώρα. Βέβαια, κάτι θα κάνω. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χώρο. Ναι, για να δούμε λίγο πώς χωρίζεται ακριβώς. Είναι πολύ ιδιαίτερο το σημείο. Έλα λίγο, Θοδωρή, μας δείξει πώς χωρίζεται ακριβώς η περιοχή. Εδώ πιάνουν εξαπίνηση τον έμπειρο στην Κονολή μας, τον Γιάννη Τομούγιο. Για να έρθουμε να δείξουμε λίγο με τη βοήθεια του Γιάννη, επειδή εντάξει, μάχημο στο ρεπορτάζ. Έλα λίγο, Θοδωρή, δίπλα μου, για να έχεις το μικρόφωνο μου, να μας εξηγείς αυτό που βλέπω τηλεθετής με τη βοήθεια του Γιάννη. Αυτό είναι τα βαρέλια που υπάρχουν από το 1974. Είμαστε η μόνη πόλη στην Ευρώπη που είναι χωρισμένη, η μόνη πρωτεύουσα στην Ευρώπη που είναι χωρισμένη ακόμη, δυστυχώς. Από αυτή την πλευρά είμαστε στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζουν οι νεκροί ζώνοι. Νεκροί, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει καμία δραστηριότητα. Δεν έχει καμία δραστηριότητα. Παρουσία, καμία εμφάνιση, τίποτα. Από 1974 και μετά είναι μια νεκρή πόλη στη μέση της πρωτεύουσας. Και στα ακριβώς ο τείχος από πίσω από το κατάστημα εφάπτεται με τα κατεχόμενα. Ανήκει δηλαδή με λίγα λόγια στους σκιανόκανους, Γιώργο. Δηλαδή ανήκει στο κομμάτι που είναι υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Αν γίνει οτιδήποτε, ακούσεις ένα θόρυβο ήχο, θα δεις ξαφνικά κάποιους στρατιώτες με μπλε ρουχισμό να τρέχουν, να σπέρνουν, να φοβούμενοι κάποιο επεισόδιο για άλλη μια φορά. Και έχουν ήδη, ας πούμε, έχουν βάλει σε όλους τους δρόμους, σε κάθε γωνία έχουν μπει κάμερες επιτήρησης να βλέπουν αν τυχόν υπάρχει κινητικότητα κτλ. Για οποιαδήποτε. Ωραία. Τότε θα πάμε σιγά-σιγά, Θοδωρή, ένα λίγο δίπλα μου. Μάλιστα. Να περπατάμε και να μιλάμε ταυτόχρονα, γιατί θα επιχειρήσουμε να πάμε λίγο μέσα. Έχουμε υποσχεθεί στον Γιώργο και στους θεατές ότι θα πάρουμε και μια γεύση του πώς φτιάχνετε εδώ στη Λευκωσία. Τι κάνετε, καλά είστε? Την παραδοσιακή μπουγάτσα. Να δούμε όμως και λίγο το χώρο, έτσι. Το κατάστημα αυτό εδώ ήταν ένα ερείπιο. Δεν υπήρχε, δεν υφίσταται κατάστημα εδώ. Ήταν ερείπιο από το 1974. Δεν υπήρχε σκεπή όταν ήρθα σε αυτόν τον χώρο. Το φτιάξαμε από την αρχή σκεπή, τα πάντα γίνανε. Όπα, έλα Γιάννη, σε παρακαλώ, γιατί εδώ υπάρχει παρέμβαση. Εντάξει, να δω τη φωτογραφία του Θοδωρή, αγαπητέ Γιώργο, μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, το καταλαβαίνω. Αλλά με τον Μπόρις Τζόνσον, τι έκανε, Θοδωρή, τι είπατε? Καταρχάς, τι έφαγε? Ήρθε για το κεράσουμε καφέ, τον ελληνικό ωραίο καφέ που κάνουμε, στη Χόβολη. Έτσι. Και χειροποίητη την μπουγάτσα Θεσσαλονίκη. Μπορτός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Σταύρος Δωράκης. Ο Μητσοτάκης ήθελε να μου ευχηθεί καλές δουλειές στο κατάστημα και έχει πάει καλά η μέχρι τώρα επιχείρηση. Εντάξει, δόξα Θεώ. Ναι, κατάλαβα, κατανοητό. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε λίγο χρόνο να δούμε λίγο μπουγάτσα, να μας φτιάξει ο Θοδωρής. Ναι, λίγο. Γιατί υπήρχε περίπτωση τώρα εδώ πέρα το κοντρόλ να πει όχι. Μα τι λες τώρα, ή και εγώ, αφού με ξέρεις ότι είμαι. Με ξέρεις τώρα ότι είμαι λίγο. Έλα λίγο μαζί. Λοιπόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μας από το Mega TV που μας παραχώρησαν και το Γιάννη Τομούγιο και τον
Κυριάκο του Αντωνίου, γιατί είναι, η δουλειά γίνεται μέρα μεσημέρι. Ξέρετε, στη Λευκοσία, για όσους έχετε επισκεφτεί, η θερμοκρασία είναι αρκετά. Πόσο έχει, κανένα σαραντάρι, Σπύρο? Λοιπόν, αυτό το τρόπο... κοντά σαραντάρι είμαστε σήμερα. Ναι, ναι. Είμαστε εντάξει, έχει μια σχετική δροσιά. Ναι, απλά λίγο θα κάνεις πιο πίσω να μην σε λερώσω. Ξεκινάει το φύλλο. Χειροποιεί το φύλλο να ανοίγουμε το. Τι λες τώρα. Ωραία. Αλλά πώς δεν σπάει ρε φίλε. Φιλοαπλώνεις η τέντα. Ρωτάω και εγώ, δεν ξέρω αν τον ακούς. Λέει δεν σπάει, γιατί δεν σπάει. Πώς το έχεις κάνει. Είναι η ποιότητα του αλευρίου τέτοια. Ναι. Βασικά χρησιμοποιούμε μόνο αλάτι, νερό και λίγο ελαιόλαδο. Και λάστιχο. Απλά είναι η τέχνη που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην σκιστείς το φύλλο. Εντάξει. Τέχνη Γιώργο μου, τέχνη. Μάθε τέχνη και άστινα. Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω πώς φαίνεται αυτό το μικρό διπορικό που κάνουμε σήμερα. Να πούμε Σπύρο μου, εντάξει, τώρα, ετοιμάζουμε μια έκθεση για τους φίλους τηλεθεατές. Αυτό, να μας πει δύο λόγια και να αφήσουμε το Θοδωρή να το τελειώσει μόνος του εκεί. Ωραία. Τίποτα. Αύριο λοιπόν επιστρέφουμε στην Αθήνα. Μαζί παρέα συνεχίζουμε το Open Ελλάδα στην τελευταία μας εβδομάδα. Πιθανόν να έχουμε μια συνέντευξη που θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα συζητηθεί. Και με μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Και τα δικά μας συμφέροντα. Βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργο, σας αφήνω. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εικόνα που μας μετέφερες από την πράσινη γραμμή και τη Λευκοσία. Και το Θοδωρή, φυσικά. Καλή δύναμη σε όλους σας. Τα φιλιά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ θα γυρίσουμε στο στούντιο και έχω πάρα πολύ καλή παρέα. Ζητώ συγγνώμη που την άφησα να περιμένει. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Γερασιμίδου. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είστε καλά. Καλά. Δεν πλησιάσω, υποτίθεται τηρώντας το πρωτόκολλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Δεν είμαστε με σύνθεση ανάγκης, γιατί βλέπετε ότι και είτε Ελλάδα είτε Κύπρο κάνουμε κανονικά τη. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μας. Ωραία ήταν και αυτά που είδαμε από εκεί. Ωραία ήταν, πραγματικά. Όχι, στο βάθος δεν είναι πολύ ωραία. Ισχύει, ισχύει. Πού να δείτε την προηγούμενη σύνθεση, ακριβώς πάνω στο φυλάκιο της πράσινης γραμμής, που μας θυμίζει τι έγινε έτσι πριν 46-47 χρόνια. Κυρία Γερασιμίδου, όταν ήρθατε, εμείς χαιρετηθήκαμε. Θέλω να το πω στον αέρα. Ναι. Και μου γεννήθηκε αυτή η απορία. Φαντάζομαι ότι αυτό απασχολεί πάρα πολύ και τις φίλες και τους φίλους μας βλέπουν. Αυτό το δίλημα της χειραψίας ή όχι. Χειραψία, αγκόμνα, ένα χτύπημα στην πλάτη, 1,5 μέτρο απόσταση. Πρέπει να είμαστε εντάξει προς τις διατάξεις. Προσεκτικοί. Ή στα συμποδείξεις, έτσι. Στα συμποδείξεις. Λοιπόν, αφορμή της παρουσίασης εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, είναι μια θεατρική παράσταση. Ναι. Απόψε ανοίγουν οι κινηματογράφοι, να πούμε, δηλαδή πέρα από τους θερινούς που έχουν ξεκινήσει και οι χειμερινοί, με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Την τρίτη θέση από τα ζευγάρια κενή, αντισηπτικά παντού, εισιτήρια μόνο προκρατήσεις. Το θέατρο πού το ξεκινά και τι μας ετοιμάζετε? Το θέατρο ξεκινάμε στις 8. Mm-hmm. Οι πρώτες. Διαταγές, ας το πούμε, ήταν για 15 Ιουλίου, μετά έγινε 1η Ιουλίου, αλλά εμείς μπήκαμε στη μέση. Κάνουμε μία επιθεώρηση που έχει γράψει ο Δημήτρης ο Χαλιώτης, εξαιρετική, που έχει ως θέμα τον κορονοϊό και όσα ζήσαμε όλο αυτό τον καιρό. Και καλώς τα ζήσαμε, βεβαίως. Καλώς αλλά... τι εννοείται. Εντάξει, έπρεπε να κάνουμε τις... Να κρατηθούμε. Να κρατηθούμε. Για να έχουμε και καλά αποτελέσματα, όπως φάνηκε μέχρι στιγμής. Ναι, νομίζω, ναι. Και ελπίζω να συνεχιστούν αυτά τα καλά αποτελέσματα. Όπως είπατε και πριν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει απ' έξω τώρα. Ναι. Θα δούμε. Από Τετάρτη που ανοίγουν οι πτήσεις. Ναι. Ναι, Θεοπίστη Προσκυνήδου, εσείς την υποδίεστε? Ναι, ναι, εγώ. Εγώ είμαι και Θεοπίστη και Προσκυνήδου. Ναι. Να δούμε και λίγο... είναι και τα δύο ποντιακά. Και λόγω της ποντιακής. Ίσως γι' αυτό. Μάλλον έτσι εμπνεύστηκε ο Δημήτρης. Αλλά και με βαθύ θρησκευτικό συνέστημα το όνομα Τεπόλεμο. Πολύ βαθύ και είναι σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο κομμάτι των θρησκευμάτων. Mm. Να δούμε λίγο ένα τρέιλερ το οποίο μας έχουν δώσει οι συνεργάτες σας. Ναι, ναι, βεβαίως. Να το σχολιάσουμε. Νομίζω να το είναι χωρίς λόγια, βέβαια. Είναι χωρίς... Δεν έχει ήχο? Όχι, δεν έχει. Έχει, θα το δούμε με ήχο. Αλήθεια? Ναι, ναι, κάτι έχουν ετοιμάσει. Μένουμε ταπεί! Η επιθεώρηση του καλοκαιριού. Σε κείμενα Δημήτρη Χαλιώτη. Παίζουν Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος, Αγγελική Ξένου, Ανδρέας Βελέντζας. Μένουμε ταπεί! Στο Αποκοινού Θέατρο. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Κρατήσεις στο 211-4057-249. Είναι το τρέιλερ, όχι είναι με, το με τρέιλερ. Φυσικό ήχο. Ναι, να δεν αφήσουμε και κάτι να το δουν. Δεν πειράζει, θα σας τα πω εγώ. Για πείτε μας. Λοιπόν, είδα ένα αστυνομικό είναι... χαρούμενο εκεί πέρα και να το χειροκροτούν. Ναι, ναι, γιατί είναι ο αρχηγός της αστυνομίας και ο αστυνομικός, ο οποίος έχει μάθει να συμπεριφέρεται κάπως.
Αλλά είναι όλο πάρα πολύ σατυρικό, πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πραγματικά η σάτυρα που κάνει ο Δημήτρης ο Χαλιώτης είναι πάρα πολύ... Μας ταιριάζει και εμάς πολύ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να απευθυνόμαστε και να στοχεύουμε στο θυμικό για να βγάλουμε ναι και καλά γέλιο. Ναι. Το γέλιο βγαίνει μέσα από το περιεχόμενο της σάτυρας και με τους κώδικες που εμείς έχουμε υιοθετήσει ερμηνευτικά. Είναι μια κριτική σε ένα νεοσυντηρητισμό. Ναι, είναι και αυτό. Το εντοπίζω όλα από τον τίτλο. Όλοι σατήριζονται. Δεν αφήνουμε κανέναν να πει. Δεν αφήνετε κανέναν. Όχι μόνο την κυβέρνηση, αυτό εννοείται. Όχι, βέβαια. Μα εξάλλου ο προορισμός της σάτυρας είναι αυτός. Ναι. Κυρίως βέβαια την εξουσία πάντα. Αυτή τα δέχεται όλα. Έτσι είναι. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολλούς τύπους που εμφανίζονται. Εμφανίζεται και ο Χαρδαλιάς. Ο ίδιος. Όχι, ο ίδιος. Γιατί τρέχει από νησί σε νησί ο άνθρωπος. Ο Αντώνης, ο ξένος, ναι. Εμφανίζεται στο θέατρο. Το Τζιόδαρο δεν τον πιάνετε όμως. Πώς δεν τον πιάνουν. Τον πιάνετε. Βέβαια, άλλες είναι ερωτευμένες μαζί του. Είναι ένα νούμερο που έχει πάρα πολύ πλάκα, όπου βλέπουμε μία εντυμένη Gothic. Ναι, ναι, ναι. Η οποία... Έτσι με μαύρα και με... Ναι, με μαύρα και με τέτοια και παίρνει τηλέφωνο στο Νεοδή. Αλλά θέλει οπωσδήποτε να μιλήσει με τον Τζιόδρα. Τον ίδιο. Με τον ίδιο και τελικά του αφήνει ένα μήνυμα τύπου στη Life, γίνεται αυτό στο Athens Voice, που γίνεται σε είδα. Γιατί μου μιλάγανε στο αυτή. Υπάρχει μια συνήθεια που λέει κάθε μέρα κάποιος στέλνει... Α, σε είδα, σε μια free press, εφημερίδα. Μπράβο. Σε είδα εκεί. Ναι, δεν θυμάμαι που τον είναι. Τον έχει δει δηλαδή τον Τζιόδρα κάπου. Ναι, τον έχει δει και έχει κολλήσει και θέλει να του μιλήσει οπωσδήποτε. Ωραία, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Δεν θα φύγετε, θα καθίσετε λίγο, έτσι. Θα κάτσω, γιατί όχι. Καλά περνάω. Σίγουρα. Σας κεράσαμε τίποτα, Έχουμε νεράκι, μια χαρά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και για το Μένουμε τα Πι και για τους άλλους ρόλους που υποδίδεται η κυρία Γερασιμίδου και θα δούμε και άλλα θέματα της εκπομπής. Open Ελλάδα, εδώ με πάρα πολύ καλή παρέα και πάντα το δικό μας ερώτημα, η δημοσκόπηση όπως λέμε, η κυρία Ελένη Γερασιμίδου, θέλω να απαντήσετε κυρία Γερασιμίδου στη δημοσκόπηση, την βλέπετε. Η έναρξη των πτήσεων, μιλάμε τώρα για τις χώρες, τις τρίτες χώρες και τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινούν από Τετάρτη, είναι ανάσα για την οικονομία, λέει το 56%. Έξαρση του κορονοϊού, μάλλον το ερώτημα είναι τι θα φέρει. Ανάσα για την οικονομία, λένε 56%. Έξαρση του κορονοϊού 44%. Θέλω να σου πω, κυρία Γερασιμίδου, ότι πριν από 1,5 μήνα, όταν θέταμε ανάλογα ερωτήματα, υπήρχε μπροστά η ανησυχία για τον κορονοϊό. Τώρα επικρατεί η ανησυχία για την οικονομία. Και είναι φανερό εδώ. Εσείς τι θα αντούσατε? Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ στην οικονομία. Mm-hmm. Τώρα για το άλλο δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι και οι λοιμοξιολόγοι κρατάνε επιφυλάξεις. Ναι. Λένε ότι μπορεί να είναι πιο ήπια τα πράγματα, ότι μπορεί το δεύτερο κύμα να έρθει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πολύ αργότερα δηλαδή. Άρα, βλέποντας και κάνοντας. Νέα πραγματικότητα. Ακριβώς. Βλέποντας και κάνοντας, και καλό θα είναι να μην σκεφτόμαστε από τώρα τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Είναι λίγο. Mm. Θα γυρίσω στο θέατρο από κοινού και το Μένουμε τα Πι, που ξεκινάει 8 Ιουλίου στον Γκάζι, θα πούμε και τη διεύθυνση σε λίγο. Ναι. Για να φτάσει κανείς στον Γκάζι, περνάει από το κέντρο. Βεβαίως. Εξαρτάται από πού έρχεται. Εξαρτάται αν θα πας από το ποτάμι ή από το κέντρο. Ναι. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το μεγάλο περίπατο. Εσείς τι γνώμη έχετε? Σας αρέσει που έκλεισε έτσι ή κάπως κυκλοφορεί το αυτοκίνητο? Όχι, δεν μ' αρέσει, γιατί δεν μ' αρέσει για το λόγο ότι έτσι όπως είναι η Αθήνα φτιαγμένη, mm-hmm. Νομίζω ότι είναι λίγο ένα μέτρο, δεν ξέρω, λίγο υπερφύαλο. Δηλαδή, μαξιμαλιστικό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές. Αυτό που συμβαίνει χρόνια στη Θεσσαλονίκη με το μετρό που δεν τελειώνει και έχει κλείσει όλη η Εγνατία, δεν ξέρω, επειδή είμαι και από εκεί και πήγαινα κιόλας. Το βλέπουμε όποτε πάμε κι εμείς. Ναι. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά σε αυτές τις εποχές, να κλείνουν μαγαζιά, να κλείνουν επιχειρήσεις. Δηλαδή η μείωση της προσβασιμότητας θα δημιουργήσει πρόβλημα στα μαγαζιά του κέντρου. Βεβαίως, βεβαίως θα δημιουργήσει πρόβλημα. Στα θέατρα, εσείς εκεί που είστε, έχει μετρό κοντά. Έχουμε και μετρό κοντά, τα έχουμε όλα κοντά, ευτυχώς. Λοιπόν, ξεκινάτε 8 Ιουλίου. Ναι.
Είδαμε κάποιους από αυτούς που πρωταγωνιστούν μαζί σας. Όλους τους είδατε. Όλους τους είδατε. Δεν είμαστε και όλες. Πολλοί, είμαστε τέσσερις. Τέσσερις είστε. Αλλά ξέρετε, εκεί κάθε καλοκαίρι και γενικότερα καταφέρνουμε με λίγα άτομα να κάνουμε. Καλή δουλειά. Γιατί είχαμε παίξει και ένα έργο του Ξανθούλη και τα σκουπίδια του Ξανθούλη. Και όταν το είδε, λέμε, τι υπερπαραγωγή είναι αυτή με τέσσερα άτομα. Mm-hmm. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ο χώρος είναι μικρός έτσι κι αλλιώς. Σε ποια, αν θέλετε να μας πείτε τη διεύθυνση. Είναι γιατί πολλοί σημειώνουν τώρα για το GPS. Α, μακάρι. Ευπατριδών 4 και είναι παράλληλος της Ιεράς Οδού. Mm-hmm. Το χειμώνα τι βλέπετε να γίνεται θεατρικά? Το χειμώνα πρέπει να συνεχίσουμε αν τα πράγματα πάνε καλά. Είχαμε ξεκινήσει τις καρέκλες του Ιονέσκο, μια πολύ ωραία παράσταση, η οποία παίκτηκε μόνο 6 φορές σε σκηνοθεσία Κοραϊδού. Λόγω της πανδημίας. Ναι, βέβαια. Και φέτος έχουμε επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, αλλά κυρίως τους πόντιους. Θα ανεβάσουμε ποντιακό θέατρο. Ποντιακό θέατρο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ασχοληθήκαμε και με τη μέρα της γενοκτονίας εδώ και το κανάλι είναι πολύ κοντά στην. Ναι, ήταν ένα όνειρό μου να παίξω αυτό το θέατρο. Κυρία Γερασιμίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μας μιλήσατε για την παράσταση και μας ανοίξατε έτσι την καρδιά σας. Μεσημεράκι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Τελειώνει. Πάει και αυτός ο μήνας. Το 1 τρίτο του καλοκαιριού πέταξε. Τι, αύριο τελειώνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Κυρία Ελένη Γερασιμίδου. Και να πάμε να ανοίξουμε έτσι λίγο τα παράθυρα της εκπομπής. Να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Καθώς είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι τρίτη στη Μεσόγειο στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Είχε και άλλα ερωτήματα. Ποια είναι τα κριτήρια για να διαλέξουν ένα τόπο οι τουρίστες? Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί της χώρας μας? Είναι κοντά μας ο κύριος Ξενοφών Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Συμβουλευτικής Εταιρείας που έκανε την έρευνα, της Horworth HD. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πετρόπουλο, να μας πείτε αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας. Να πάμε, για παράδειγμα, σε αυτή την κατάταξη. Να πάμε στην κατάταξη. Θα δούμε εμείς την κάρτα και να μας πείτε λίγο για την ταυτότητα της έρευνας. Ποιοι απάντησαν ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός της Μεσογείου? Ποιοι ερωτήθησαν δηλαδή? Κάναμε μία έρευνα, επειδή αυτό το διάστημα προσπαθούμε και εμείς να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάναμε μία πρωτογενή έρευνα, διότι αντιλαμβάνεστε, ξέρετε κι εσείς, ότι τα πράγματα αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Τα δεδομένα λοιπόν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα χθεσινά με τα σημερινά. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε μία μελέτη σε 1000 ερωτηθέντες από 12 βασικές αγορές της Ελλάδας, που περιλαμβάνουν και τις πάρα πολύ μεγάλες αγορές μας, αλλά και τις χώρες από τις οποίες το τελευταίο διάστημα μαθαίνουμε ότι θα βρίσκονται μέσα στη λίστα με τις χώρες που θα επιτρέπεται να επισκεφτούν την Ελλάδα. Ναι. Άρα μιλήσαμε με Αυστρία, με Βέλγιο, με Βουλγαρία, με Γερμανία, με τη Δανία, την Ισπανία, την Αγγλία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Αμερική. Α, πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα των ερωτηθέντων, έτσι. Ήταν αρκετά μεγάλο οι χώρες που επιλέξαμε και ήταν ηλικιακά, επιλέξαμε ανθρώπους από όλα τα διαφορετικά groups, δηλαδή και μικρούς 18-24 μέχρι και μεγάλους από 54. Η Ελλάδα τρίτη, η Ισπανία που έχει έτσι και η Ιταλία είναι πρώτη. Η Ισπανία παραμένει πρώτη, η Ιταλία δεύτερη και η Ελλάδα τρίτη με πάρα πολύ μικρή διαφορά από την Ιταλία. Πράγμα που μας δείχνει ότι αν και η Ισπανία και η Ιταλία έχουν το brand name και είναι δύο χώρες που τουριστικά είναι πολύ περισσότερο ανεπτυγμένες και πολύ πιο εδρεωμένες, αν θέλετε, στον τουρισμό της Μεσογείου. Η Ελλάδα μας, επειδή ακριβώς διαχειρίστηκε πολύ καλά την υγειονομική κρίση, φαίνεται ότι είναι η τρίτη σε προτίμηση. Βέβαια, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί σε μια εβδομάδα να αλλάξει. Έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς ακριβώς θα καταφέρουμε. Ποια περίοδο έγινε η έρευνα? Η έρευνα έγινε πριν δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες. Να δούμε και τους δημοφιλέστερους προορισμούς, κύριε Πετρόπουλε. Ναι. Εδώ, εσωτερικά. Είναι η Χαλκιδική, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Ρόδος. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλοι προορισμοί, οι γνωστοί μας προορισμοί, το Ιόνιο, οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου κτλ. Χαλκιδική λοιπόν πρώτη, δημοφιλέστερη. Φαίνεται ότι είναι Χαλκιδική πρώτη και φαίνεται ότι. Να το, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει επιβεβαιώνεται και από έρευνα, έτσι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Πάντα, η Χαλκιδική πάντα είναι. Και από η Κρήτη, Σαντορίνη είναι φυσικά, Κέρκυρα, Μύκονος. Όχι πολύ ψηλά η Μύκονος. Δεν ξέρω, μήπως είναι κυρίως για τους Αμερικανούς πολύ δημοφιλής ελληνικός προορισμός. Και εσείς το είχατε επιμερισμένο, ρωτήσατε και Ευρωπαίους και άλλους. Ρώτησαμε αυτές τις 12 χώρες. Να σας ξαναπώ όμως ότι επειδή αυτή η κρίση ήταν υγειονομική, φαίνεται ότι γίνεται οικονομική κρίση, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι μια κρίση εμπιστοσύνης.
γιατί φοβούνται οι άνθρωποι να ταξιδέψουν, φοβούνται τους προορισμούς που θα πάνε. Αυτού του είδους τα στοιχεία ενδεχομένως και να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα πρέπει αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες που η χώρα μας θα δεχτεί τους πρώτους τουρίστες από τον Ιούλιο και μετά, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς θα διαχειριστούμε εμείς και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να διαχειριστούμε τυχόν κρούσματα ή να υλοποιήσουμε, αν θέλετε, και να λειτουργήσουμε τα πρωτόκολλα. Μάλιστα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι πελάτες, αυτοί οι τουρίστες θα αποστάρουν στα social media, θα μιλήσουν με τους φίλους και τους γνωστούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη κατάλληλα για να διαχειριστεί τον τουρισμό ο οποίος θα επιλέξει να έρθει. Και αν το κάνουμε αυτό σωστά, τότε είναι βέβαιο ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ενδεχομένως να έχει και ένα πιο ανεπτυγμένο, αν θέλετε, κύμα του λεγόμενου last minute τουρισμού, δηλαδή του τουρισμού που θα επιλέξει τον προορισμό των διακοπών την τελευταία στιγμή. Κύριε Πετρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς εστιάσαμε σε ένα-δύο σημεία της έρευνας που φαντάζομαι ότι το monitoring που κάνατε σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας είπατε κάποια πράγματα, το παρακολουθούμε. Είναι κομμάτι πολύ σημαντικό της ελληνικής οικονομίας. Και κάθε τι που συμβαίνει και ερευνάτε κάποια, όποια πτυχία ερευνάτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Στο στούντιο είναι η Δήμητρα Μανιαβού, καθώς... καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα. Τι έγινε με το Ιράν και το Τραμπ? Ένταλμα σύλληψης κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το Ιράν, ζητώντας μάλιστα από την Ιντερπόλ να συνδράμει στην σύλληψη του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε προηγουμένως πλάνα από το βομβαρδισμό από αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, κατά το οποίο είχε δολοφονηθεί ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο Ιρανός υποστράτηγος, ένας από τους επίφοβους αντιπάλους των ΗΠΑ. Εκτός λοιπόν από τον πρόεδρο Τραμπ, το Ιράν κατηγορεί ακόμη 35 άτομα για την δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στις 3 Ιανουαρίου του 2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απίθανο να συλληφθεί, η μάλλον συμβολική αυτή κίνηση του Ιράν υπογραμμίζει την κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, ειδικά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε και την αποχώρηση. Και θυμίζει επιλογές και πρακτικές του Αμερικανού Πρόεδρου σε μια περίοδο που δεν είναι και η πιο εύκολη για τον Ακριβώς. ίδιο. Ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι αποφάσισε μάλλον την μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Εικόνες τώρα τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στο Καράτσι, την οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν. Ένοπλοι εισέβαλαν στο χρηματιστήριο του Καράτσι, όπου στεγάζονται επίσης ιδιωτικές τράπεζες και άνοιξαν πύρκατα παντός. Μάλιστα, έχει αποτυπωθεί η στιγμή που εισβάλλουν οι ένοπλοι μέσα και γίνεται ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις της αστυνομίας. Ήταν βαρύτατα οπλισμένοι και έφεραν και μία τσάντα με εκρηκτικά. Να πούμε ότι ο απολογισμός είναι τραγικός. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, εκ των οποίων 5 πολίτες και ένας αστυνομικός. Νεκροί είναι και οι 4 δράστες της συγκεκριμένης επίθεσης, που ήταν μέλη, να πούμε, της αυτονομιστικής οργάνωσης της γειτονικής επαρχίας, που ανέλαβε και την ευθύνη της συγκεκριμένης αυτής επίθεσης. Μάλιστα. Να δούμε τώρα στη Ρωσία. Να πάμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά για το κυβερνών κόμμα, το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, το οποίο υπέστη ήττα στις μεγαλύτερες πόλεις από τους οικολόγους πρασίνους. Στον δημαρχιακό θόκο του Παρισιού επανεξελέγει με άνεση η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, εξασφαλίζοντας πάνω από το 50% των ψήφων. Η μόνη παρηγοριά, ίσως θα λέγαμε, για τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι η επικράτηση του Πρωθυπουργού, του Εντουάρ Φιλίπ, στην Χαβρή, με ποσοστό επίσης υψηλό, 59%. Και πολύ εντυπωσιακό το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Φιγιών κρίθηκε ένοχος αυτός και η σύζυγός του για διαφθορά. Τελικά, έτσι, ναι, καταδικαστούν. Ναι, ναι. Αλλά ήταν επίσης και εντυπωσιακά τα πλάνα, γιατί είχαμε εκλογική διαδικασία μέσω πανδημίας, με τις μάσκες και τα... Να δούμε πώς έχουμε και εδώ. Τα απαιτούμενα μέτρα. Θα το συζητήσουμε αργότερα με την κυρία Χτσιόγλου, που νομίζω σιγά σιγά έχει μπει στο στούντιο. Μπόρις Τζόνσον. Λοιπόν, ο Μπόρις Τζόνσον, θέλοντας να δείξει ότι πλέον είναι πολύ καλά μετά την περιπέτεια που είχε με τον κορονοϊό και να βάλει τέλος στις φήμες περί εξασθενημένης υγείας του, τον βλέπουμε εδώ να έχει απαθανατιστεί, να κάνει push-ups στην Downing Street, στην πρωθυπουργική κατοικία, λέγοντας μάλιστα «Είμαι περδίκη, η χώρα θα κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός και εγώ σίγουρα σφίζω από ζωντάνια, ποτέ δεν είχα αισθανθεί καλύτερα».
Αυτό κάνει ο Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Mail on Sunday. Δήμητρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα και ενδιαφέροντα στο δελτίο ειδήσεων σε 7.30. Δήμητρα Μανιαγού κοντά μας για τις διεθνείς ειδήσεις. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook και στο Instagram και να ψηφίζετε στην μικρή δημοσκόπηση για το άνοιγμα των πτήσεων. Να καλησπερίσω, να καλωσορίσω την κυρία Έφη Αξιόγλου. Καλησπέρα, κυρία Αξιόγλου. Καλησπέρα. Πρώην Υπουργός Εργασίας, τομέαρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αξιόγλου, θα ξεκινήσω από αυτό που λέγαμε τώρα βλέποντας κάλπες στη Γαλλία και στην Πολωνία. Δεν το αναφέραμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εθνικές εκλογές και εδώ στη χώρα μας? Αυτό που χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας διαφυγή, πώς το είπε, να αποδράσει ο κύριος Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, τώρα αυτή την απόφαση τη λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πιστεύω ότι δέχεται εισηγήσεις και για τις δύο επιλογές, δηλαδή και υπέρ και κατά. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν ο κ. Μητσοτάκης κάνει τέτοια επιλογή, θα την κάνει διότι πράγματι θέλει να διαφύγει μιας πολύ δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην οικονομία και στην κοινωνία. Ίσως και να προλάβει αντιδράσεις, πάντως να μπορέσει να κουκουλώσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στην αγορά. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια καθίζηση στην αγορά, ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πρόβλημα το οποίο ήδη αρχίζει να αποτυπώνεται και στα μεγάλα μεγέθη, δηλαδή στις προβλέψεις για την ύφεση, στις προβλέψεις για την ανεργία. Και νομίζω ότι αν κάνει μια τέτοια επιλογή, θα την κάνει προκειμένου να μπορέσει να προλάβει, να κουκουλώσει, να ξεφύγει από αυτές τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα όμως η δικιά μας η θέση, η δικιά μας η τοποθέτηση είναι ότι ίσως αυτές οι εκλογές, ακριβώς επειδή αν θα λάβει μια τέτοια απόφαση ο κύριος Μητσοτάκης, με τις αρνητικές πλευρές που θα έχει μια τέτοια απόφαση, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θα λάβει υπόψη του ότι κάνει μια τέτοια επιλογή, θα κάνει μια τέτοια επιλογή για λόγους ενίσχυσης ή προσπάθειας έτσι, περισσότερο κάλυψης ισοκομματικών αναγκών, και αποτύπωσης, ας πούμε, στο εκλογικό. Ή εκμεταλλευόμενος και ένα κλίμα βαρύ, όπως καταγράφεται στα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον, για όσα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι επειδή αυτή η συζήτηση για τις εκλογές δεν είναι τωρινή. Αυτή η συζήτηση για τις εκλογές έχει καιρό. Δεν σχετίζεται με τα τελευταία δεδομένα, τα οποία θα συζητήσουμε, αν θέλετε. Ναι, δεν σχετίζεται με αυτό. Αν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να κλείσει αυτή τη συζήτηση, εγώ πιστεύω θα την είχε κλείσει. Δεν νομίζω ότι έχει και μικρή έτσι, παρέμβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η κυβέρνηση. Αν ήθελε να την είχε κλείσει, θα την είχε κλείσει. Δεν την έχει κλείσει, ενδεχομένως γιατί σκέφτεται πώς θα καλύψει τέτοια και πώς θα καλύψει αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται στην αγορά και στην οικονομία και θα έχει τα μικροκομματικά ωφέλη. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό θα το εκτιμήσει, αν θα ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Ξαναλέω. Από τη δική μας πλευρά όμως, ίσως είναι και αυτή, αν θα γίνει μια τέτοια επιλογή, ίσως θα είναι και μια ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένα νέο πλειοψηφικό ρεύμα σε προοδευτική κατεύθυνση. Κυρία Χρυσόγλου, έχουμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα συνεργασία, για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης και διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Να πάμε σε ένα ωφέλιμο διάλειμμα για να έχουμε καθαρό χρόνο και θα επιστρέψουμε εδώ στο Open Ελλάδα μαζί. Επιστρέψαμε εδώ στο Open Ελλάδα, κοντά μας η κυρία Έφη Αξιόγλου. Συζητάμε για την οικονομία και τα εργασιακά. Δύσκολα τα πράγματα και το πρόγραμμα συνεργασία φαίνεται πως η κυβέρνηση θα κάνει κάποιες αλλαγές δεδομένης της μικρής συμμετοχής. Αλλά θα μπορούσε να σας πει, κυρία Αξιόγλου, κάτι εδώ. Ισχυρότατες οικονομίες και αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Πώς περιμένατε η Ελλάδα να μην έχει κλειδονισμούς με όλη αυτή την κατάσταση? Ως ένα βαθμό ότι θα υπήρχε ηφαισιακή τάση στην οικονομία, αυτό ήταν δεδομένο. Όταν κλειδώνεις την παραγωγική δραστηριότητα, όταν κλειδώνεις τη λειτουργία των επιχειρήσεων για δύο μήνες και ορθώς για να προστατευτούμε από την πανδημία, δεν θα έχεις μία αρνητική επίπτωση, προφανώς και θα έχεις. Αλλά από εκεί μέχρι το τι βαθμό θα είναι η ύφεση αυτή, το τι χαρακτηριστικά θα έχει, τι βαθμού θα είναι, τι χαρακτηριστικά θα έχει, πόσο θα επηρεάσει τους εργαζόμενους, αν θα έχεις μια γρήγορη ανάκαμψη ή όχι, αυτό εξαρτάται απολύτως από τα μέτρα που παίρνεις ή δεν παίρνεις ως κράτος για να υποστηρίξεις επιχειρήσεις, εδώ κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να υποστηρίξεις τους εργαζόμενους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτό που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής είναι, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, να πάρει πάρα πολύ ανεπαρκή μέτρα, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πια νομίζω και εσείς το ξέρετε το ρεπορτάζ, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Επειδή η κυβέρνηση αποκλείεται να εφαρμόσει το μένουμε όρθιοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα συνεργασία. Πού βλέπετε να χωλαίνει?
Δηλαδή είναι στα ποσά, είναι στη διαδικασία, είναι στις εργασιακές σχέσεις. Το πρόγραμμα συνεργασία είναι απολύτως αποτυχημένο. Απολύτως αποτυχημένο. Είναι ένα πρόγραμμα, το είπαμε από την αρχή, το οποίο δεν βοηθά κανέναν. Τον εργαζόμενο τον φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ουσιαστικά λέει στον εργαζόμενο ή θα απολυθείς ή θα μειωθεί ο μισθός σου κατά τουλάχιστον 20%, τουλάχιστον, γιατί στον τουρισμό οι μειώσεις μισθών ξεπερνούν το 40% για όσους έχουν δουλειά. Άρα ή θα απολυθείς ή θα έχεις ραγδαία μείωση μισθού. Τρομακτική εξέλιξη για τον εργαζόμενο, αλλά και τον ίδιο τον εργοδότη δεν τον διευκολύνει, διότι δεν τον απαλλάσσει από ένα σοβαρό μισθολογικό ή ασφαλιστικό κόστος. Του λέει: θα απασχολείς τον εργαζόμενο για μισό χρόνο και θα του πληρώνεις τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχεί σε αυτό το χρόνο που τον απασχολείς. Άρα δεν τον έχει ελαφρύνει κάπως, εξού και η πάρα πολύ μικρή συμμετοχή. Δηλαδή ότι θα ήταν βλαπτικό για τους εργαζόμενους ήταν ηλίου φαϊνότερο από την πρώτη στιγμή, αλλά ήταν και από την αρχή φανερό με μαθηματικές πράξεις. Το λέω, δεν είναι ζήτημα εδώ πολιτικού σχολείου για ό,τι φορά τις επιχειρήσεις, ότι δεν μπορεί να ελαφρύνει τον εργοδότη. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι 3.000. Με 33.000 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα έχουμε 700.000 επιχειρήσεις που σχεδόν το σύνολό τους θεωρούνται πληττόμενες αυτή τη στιγμή. Ίσως αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι λένε ότι δεν μπαίνουν, γιατί ενδεχομένως ετοιμάζουν απολύσεις και μετά τις 15 Ιουλίου που τελειώνει η περίοδος για αυτούς που είχαν αναστολή σύμβασης και το χειμώνα. Δηλαδή, προεξοφλούν ότι θα έχουμε ένα δύσκολο το χειμώνα. Το πρόγραμμα δεν αποκλεί. Θα πει κανείς ότι και η κυβέρνηση προεξόφλησε ένα δύσκολο χειμώνα και περιμένει να επανέλθει με περισσότερους πόρους. Το πρόγραμμα δεν αποκλεί τις απολύσεις. Αυτό είναι το άλλο τραγικό αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν ήρθε για να πει ότι εγώ φτιάχνω ένα σχήμα ενίσχυσης επιχειρήσεων εργαζομένων και προστατεύω τις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν και το πιο παράλογο όλου του προγράμματος. Ότι το πρόγραμμα επιτρέπει κανονικά τις απολύσεις. Όπως εξ αρχής. Και το λέγαμε από την αρχή, επιτρέπονταν οι απολύσεις. Πότε μόνο είπε απαγορεύω την απόλυση, λέει βάλε τον εργαζόμενο σε αναστολή, δηλαδή επιδοτώ την ανεργία, ναι. Του δίνω αυτό το 800 για 3 μήνες που κλήθηκαν να ζήσουν οι άνθρωποι με τα 800 ευρώ για 3 μήνες, οικογένειες ολόκληρες, τι να πρωτοπληρώσουν με τα 800 ευρώ. Και για αυτούς τους 3 μήνες λέει μη τον απολύσει, αλλά την επόμενη μέρα που ξαναξεκινούσε η επιχείρηση, ξεκίνησαν οι απολύσεις. Εσείς έχετε μια διαφορετική πρόταση. Με αυτά τα οποία γίνονται τελευταία, με μια ισοστρέφεια που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και φάνηκε και την προηγούμενη εβδομάδα, αποτελείται εναλλακτική διακυβέρνηση. Ξεκάθαρα σας το λέω. Ή ακόμα δεν έχετε βρει το βηματισμό σας για να καταθέσετε, το να την έχετε στην πρόταση εργασιακά, συνολικά μια εναλλακτική σε σχέση με την κυβέρνηση. Καταθέσαμε. Νομίζω ότι τα πράγματα θα μιλήσουν από μόνο τους. Το πρόγραμμα, ξέρετε, δεν το εκπονούν μόνο, το εφαρμόζουν και πρόσωπα. Τα πράγματα άνθρωποι. Θα μιλήσουν από μόνο τους. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα ολιστικό για την οικονομική και πολιτική. Και μιλάω για τα ηχητικά, μιλάω για όλα αυτά που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς καταθέσαμε ένα ολιστικό πρόγραμμα για την οικονομική πολιτική από την πολύ αρχή που ξεκίνησε το θέμα με τον κορονοϊό και ήταν προφανές ότι θα έχουμε περιπέτειες στην οικονομία και στην κοινωνία. Ένα πρόγραμμα το οποίο και οι φορείς θεώρησαν ότι ικανοποιεί, ενώ οι παραγωγικοί φορείς του τόπου. Ικανοποιεί τις ανάγκες τους και κυρίως προστατεύει τους εργαζόμενους. Και σε δεύτερη φάση, παρότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να πάρει εμπρός στο βάρος πρόγραμμα μέτρα. Πρόγραμμα καταθέσατε. Θα το πω. Απλώς επειδή ρωτήσατε αν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Η πρόταση είναι εκεί. Ενώ πρόταση πολιτικά μπορείτε να πείσετε τον κόσμο μετά από όλα αυτά ότι έχετε ξεπεράσει τη φθορά, ότι έχετε ανασυνταχθεί. Ποια είναι τα όλα αυτά. Ανασυνταχθεί. Μπορώ να γυρίσω το ερώτημα. Ποια είναι τα όλα αυτά. Τι ζούμε αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες ζούμε έναν ατελείωτο βούρκο, τον οποίο καλλιεργεί η κυβέρνηση. Με παράνομες ηχογραφήσεις, με κασέτες, με λασπολογίες, προκειμένου να προσανατολίσει τη συζήτηση από τα πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και το χειρότερο, να σκεπάσει πραγματικά σκάνδαλα. Γιατί μετά από αυτό που έχει γίνει με την Novartis και την παραδοχή της εταιρείας, όπως ξέρετε, η εταιρεία. Εσείς δηλαδή εσωτερικά θα το περάσετε έτσι, ότι μας πολεμούν, μας ρίχνουν στο βούρκο. Μία φράση να τελειώσω μόνο για το προηγούμενο. Η Novartis, ξέρετε ότι ήρθε σε συμβιβασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνει ο συμβιβασμός στον οποίο ήρθε? Ομολόγησε η Novartis ότι έχει χρησιμοποιήσει η Novartis Ελλάς αθέμητες μεθόδους προκειμένου να χρηματίσει, να δωροδοκίσει. Ναι, διάβασα εγώ το Σάββατο τον κύριο Σαμαρά, λέει για τους γιατρούς. Κρατικούς αξιωματούχους. Έχασε χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνοντας πολιτικούς. Foreign officials, λέει. Foreign officials. Foreign officials. Δηλαδή στη μετάφραση τα χαλάμε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στη Νέα Δημοκρατία. Αν τώρα η Νέα Δημοκρατία θέλει να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι δεν εννοεί η Novartis Ελλάς και η Novartis ότι υπήρχε δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων
προκειμένου να επηρεάσει. Αυτό λέει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Αυτό λέει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Προκειμένου να επηρεαστεί η ελληνική κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις που ευνοούν την εταιρεία για να διευρύνει τα κέρδη της. Ποιες είναι οι αποφάσεις που ευνοούν την εταιρεία? Η υπερτιμολόγηση των φαρμάκων. Από ποιον υπογράφονται οι τιμολογίες των φαρμάκων? Από τους υπουργούς. Τώρα, αν προσπαθούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό να το διαστρέψουν, καταλαβαίνει κανείς ότι βλέπουμε μια επιμονή στη συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Κλείνει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Άρα το ζήτημα της σκευωρίας έχει οριστικώς καταπέσει. Αυτό που συμβαίνει όμως από την κυβέρνηση είναι η προσπάθεια εδώ να έχουμε έναν διαρκή βούρκο και μία λάσπη για να μην συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα και να έχουμε αντιπερισπασμούς. Ανασχηματισμό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συντάμε θα κάνει ένα σχηματισμό οι εκλογές της κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ένα σχηματισμό. Αυτό, όπως ξέρετε, το κρίνει μόνο ο πρόεδρος του. Αυτός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίζει για τις ανάγκες και αν αυτές καλύπτονται. Στην παρούσα φάση όμως το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική επαφή με τα κοινωνικά προβλήματα, με την αγορά, με τον κόσμο που αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί. Πριν από λίγο είχα συνάντηση με Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό. Έχουν ξεκινήσει και πάλι τα γεύματα αγάπης. Οι δράσεις αλληλεγγύης για να υποστηρίξουν αυτόν τον κόσμο είναι τραγικό. Έχουμε ξαναγυρίσει σε εποχές φτώχειας να λιποθυμούν τα παιδιά από την πείνα. Είναι δραματικές καταστάσεις. Είναι κρίμα μια χώρα που πέρασε τόσα πολλά και βγήκε από την κρίση καθαρή το καλοκαίρι του 2018 να ξαναγυρνά σε τέτοιες εποχές λόγω ανεπάρκειας και ιδεολειψιών της κυβέρνησης. Κυρία Σόλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και στο Open Ελλάδα και στο Open και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε 4 και 27 πρώτα λεπτά. Θα έρθω στην Εύφη Μαλτέζου. Στην Εύφη Μαλτέζου δεν πάω. Έλα, κυρία Μαλτέζου, τώρα μου κάνουν πλάκα εμένα, γιατί κάτι είπα για τη μαλλιά τη προάλλες. Ναι, και λέει, αν θες να μάθεις περισσότερα, θα στα πει η κυρία Πάντως Μαλτέζου. Πάντως και μία του φίτσα που μου έδειξες ότι είσαι ένα μικρό κενάκι σε απασχολεί. Εδώ είναι κληρονομικότητα. Που το βλέπεις μόνο εσύ. Και την κληρονομικότητα παλεύετε. Όλα τα πάντα. Εντάξει, δεν ανακατεύουμε να τα πείτε εσείς. Και την ψυχική τέτοια ανασφάλεια που μας δημιουργεί ένα μικρό κενό, την καλύπτουμε. Καλύψτε μας τα κενά. Εννοείται. Ευχαριστώ, Γιώργο μου, βέβαια. Όταν μιλάμε λοιπόν για κενά και αυτό έχει να κάνει με τα μαλλιά μας, υπάρχει ο ηγέτης. Δεν πρέπει να ανησυχείτε, διότι θα καλύψουμε και τα ψυχικά κενά. Είναι η FUE. Είναι μια μέθοδος που σπάει ταμεία στην κυριολεξία, γιατί κατάργησε το χειρουργείο. Δεν υπάρχουν ουλές, δεν υπάρχουν σημάδια, δεν χρειάζεστε αποχή από την καθημερινότητά σας. Και θα ξανακερδίσετε τα μαλλιά σας για μια ζωή. Αυτό το μαλλιά για μια ζωή που λέμε στα Μεντίζενές είναι μια πραγματικότητα. Είναι γεγονός. Η είδηση τώρα είναι ότι σε ένα ραντεβού, μέσα σε 2, 3, 4 το πολύ ώρες, όταν είναι πολύ εκτεταμένη η αραίωση, σε αυτό το ένα ραντεβού θα ξαναδείτε τα μαλλιά σας. Να είναι στη θέση τους, να μεγαλώνουν, να κουρεύονται, να λούζονται και να μην ξαναπέφτουν ποτέ. Λοιπόν, συνδυαστικά με την μοναδική αυτή μέθοδο των Μεντίζενές για την εμφύτευση των μαλλιών, εφαρμόζεται μια συγκλονιστική θεραπεία με δικά μας προϊόντα, πατέντα των Μεντίζενές, τα οποία κάνουν αναγέννηση μαλλιών και ενδυνάμωση στα ήδη υπάρχοντα. Είναι σαμπουάν, τζέλ, αμπούλες μασάζ, αναγεννητικές και βέβαια το πόσιμο κολαγόνο, το οποίο καθημερινά όταν το πίνουμε, ακόμη και προληπτικά εμείς οι γυναίκες που καταστρέφουμε τα μαλλιά μας, μπορούμε να δούμε ακόμη και νέες φύτρες. Σήμερα θα είναι ένα συγκλονιστικό δώρο αυτή η σειρά προϊόντων, εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Και βέβαια θέλω να τονίσω, επειδή συχνά μας ρωτάτε και στο site μας, medizenes.gr, αν επιτρέπετε, Εφη, μου λέτε, και σε δικά σας ερωτήματα προς εμένα και στους ειδικούς συμβούλους μας, να κάνουμε εμφύτευση το καλοκαίρι. Και βέβαια, η FUE, η Safe FUE των Medizenes, δεν έχει εποχικότητα. Μπορείς να κάνεις την εμφύτευση Τρίτη, και την Τετάρτη να είσαι πίσω στο γραφείο σου, στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου, χωρίς ουλές, χωρίς σημάδια, να βγεις στον ήλιο, να πας για βουτιές στη θάλασσα και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δεις αυτές τις φύτρες να μεγαλώνουν, να κουρεύονται, να λάμπουν κάτω από τον ήλιο τα νέα σου μαλλιά. Θα πάρεις γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής. Δεν έχει όριο ηλικίας. Έρχονται νεαρότερα παιδιά για τους κροτάφους ή για την κορυφή. Γυναίκες που έχουν διάσπαρτες αραιώσεις. Μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχασαν τα μαλλιά τους και δίσταζαν όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έβλεπαν την παλιότερη μέθοδο που άφηνε την αντιαισθητική ουλή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τώρα γίνεται one by one, θύλακα-θύλακα. Και δεν υπάρχει ουλή, δεν υπάρχει σημάδι. Το αποτέλεσμα είναι όπως το βλέπετε στα περιστατικά μας, στα πραγματικά περιστατικά, στις φωτογραφίες μας.
είναι συγκλονιστικό, είναι απόλυτα φυσικό. Το άτομο δείχνει αυτόματα τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερο. Γίνεται επίσης η εμφύτευση με την FUE σε φρύδια, μουσι και μουστάκι. Κανένα κενό, καμία ανησυχία, καμία ανασφάλεια, καμιά οδηγία για μετά. Δεν υπάρχει χρόνος ανάνυψης. Έχετε στη διάθεσή σας ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να δείτε τα νέα σας μαλλιά στη θέση τους. Θέλω να τονίσω την αξία του ιατρικού ραντεβού. Είναι δωρεάν για τον κόσμο που παρακολουθεί. Μας καλείτε στα τηλέφωνα που αναγράφονται και βέβαια ενημερώνεστε για όλες τις περιοχές που θα σας δει ο γιατρός και θα κάνει τη διάγνωση και μελέτη δωρεάν στο medizenes.gr. Είναι ένα πολύτιμο δώρο γιατί ασχέτως απόφασή σας θα μάθετε τα πάντα για αυτή τη νέα συγκλονιστική μέθοδο για την αναγέννηση των μαλλιών μας, για τα νέα μας μαλλιά, την FUE. Και βέβαια θα δείξετε το γιατρό, στο γιατρό ακριβώς το πρόβλημα, ενώ θα έχετε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά δε το σημερινό μας δώρο, θα έχετε τις πληροφορίες στο βίντεο που έρχεται αμέσως μετά. Να πάμε λοιπόν να δούμε βίντεο, ωφέλιμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Horizon Blue, βλέπετε το διαγωνισμό μας το τετραήμερο στην Καλαμάτα για ένα ζευγάρι με διατροφή στο πεντάστερο ξενοδοχείο, το νεότερο και πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο πάνω στην παραλία της πόλης της πανέμορφης Καλαμάτας. Το ξενοδοχείο απευθύνεται στο φιλοξενούμενο που θέλει να χαλαρώσει, να αποβάλλεται το άγχος, ένα εκπληκτικό θέρετρο στην καρδιά μιας ολοζώντανης πόλης. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες και για την Καλαμάτα, κοντινούς προορισμούς και φυσικά υπέροχες φωτογραφίες από τα μοναδικά δωμάτια του ξενοδοχείου, την πισίνα, όλους τους χώρους, στο Horizon Blue με blu.gr. Πώς το κερδίσετε? Τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας open και νέο ονοματεπώνυμο στο 14999. Να δούμε και τη δημοσκόπηση, αφού είδαμε το διαγωνισμό. Έχετε χρόνο ακόμα. Η δημοσκόπηση, 1 ώρα και 40 λεπτά ψηφίζατε. Και το ερώτημα ήταν αν η εξτοπτήσεων θα φέρει ανάσα για την οικονομία ή έξαρση του κορονοϊού. 59% λένε έξαρση του κορονοϊού, 41% ανάσα για την οικονομία. Είναι ένας σύνθετος αλγόριθμος, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αλέξανδρος Ξενικάκης, να πούμε λίγο από αυτά, να πάμε στα αθλητικά. Καλώς στον Αλέξανδρο. Όλα καλά. Μια χαρά. Και στον Ολυμπιακό. Περιμένω το Σπύρο να γυρίσει αύριο από την Κύπρο. Πειράζει. Καλύτερα και μόνο να ηρεμήσει και λίγο που λένε. Αυτό θα ηρεμήσει. Εγώ... Λοιπόν, έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος. Ολυμπιακός από χθες και τυπικά. Μάλλον όχι και τυπικά, διορθώνω, γιατί μέλη να τελεσυδικήσει και η αφαίρεση των βαθμών, των 7 βαθμών του ΠΑΟΚ. Επικράτησαν οι Ερυθρόλευκοι με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο τη ΣΑΕΚ με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είδαμε το 0-1 από τον Ελαραμπή. Αυτό είναι το 0-2 από τον Μαντί Καμαρά. Ανέβηκε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ελαραμπή, μάλλον είναι ο παίκτη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι σίγουρα ο σκόρερ τη χρονιά, 20 γκολ. Σπάει όλα τα κοντέρ. Πάρα πολύ καλή παρουσία του. Και όπως του ήρθε, το βάζει μέσα. Ναι. Πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Και ο Πέτρο Μαρτίνς, 100 παιχνίδια στον πάγκο. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά-σιγά και δείχνει την δουλειά του, ότι είναι ένας προπονητής που παράγει έργο και ότι αν, αποδεικνύει ότι αν στηριχτεί ένας προπονητής, θα παράξει και έργο και θα φέρει και αποτελέσματα. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός, 45ο πρωτάθλημα, πανηγυρμίζει στο Πασαλιμάνι για το πρωτάθλημα των Ερυθρολεύκων. Και Άρης ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ πλέον μετά την απόλυτη του πρωταθλήματος στρέφεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Πέναλτι μόλις στο πρώτο λεπτό, αστοχή ωστόσο ο Σβιτέρς και αποκρούει ο Κουέστα για να είμαστε πιο σωστοί. Παραμένει το 0-0, ανώτερος ο ΠΑΟΚ ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο. Ξανά εδώ η κακή εκτέλεση του Πολωνού επιθετικού του ΠΑΟΚ. Κατάφερε να σκοράρει με τον Βαρέλα στο 36ο λεπτό μετά από το φάουλ του πολύ καλού εχθές Στοχ, πολύ καλά στημένα. Και μάλιστα έκανε και δύο τα τέρματά του λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Σβιντέρσκι πήρε την εκδίκησή του για το χαμένο πέναλτι. 0-2 λοιπόν ο ΠΑΟΚ μετά την κάθε του Μπίσεσβαρ στο Σβιντέρσκι. 0-2 ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Άρη. Και ένα αποκλειστικό στο Total Football. Ακριβώς. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Καθώς θα θυμάσαι και εσύ, τα είχαμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Για Αλβέρτη Διαμαντίδη. Ναι. Για Δημήτρη Διαμαντίδη, Νίκος Φραγκίσκος Αλβέρτης. Γενικότερα σε νέα εποχή πλέον ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Είχε σπάσει λίγο, είχε φθαρεί η σχέση των Πράσινων με την Ευρωλίγκα. Ναι. Έφερε και την αποχώρηση. Ένας εκ των λόγων ήταν και η αποχώρηση. Το ότι αποχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την ηγεσία ήταν και ότι είχε φθαρεί η σχέση με την Ευρωλίγκα. Πλέον αυτή μπαίνει σε άλλη βάση, καθώς τα στελέχη των Πράσινων, υψηλά στελέχη των Πράσινων, ήρθαν σε επικοινωνία με τα υψηλά κλιμάκια της Ευρωλίγκας και φαίνεται πως η σχέση των δύο πλευρών μπαίνει σε νέα βάση. Την αποκάλυψη έκανε ο Βασίλης Παπαθεοδόρου στην εκπομπή Total Football χθες το Open. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό αποσπάσμα του Βασίλη Παπαθεοδόρου και της εκπομπής. Να το δούμε αν το έχουμε. Από την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός έχει νέο διοικητικό σχήμα.
είναι Τάκης Τριαντόπουλος, Φραγκέσκος Αλβέρτης, Δημήτρης Διαμαντίδης. Αντιλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ότι πρέπει να τοποθετηθεί λοιπόν να έχουμε νέα δεδομένα στη σχέση Παναθηναϊκού Ευρωλίγκα. Υπήρξε λοιπόν επικοινωνία με υψηλά κλιμάκια της διοργανώτριας αρχής και πλέον μπαίνει πράγματι σε νέα βάση αυτή η σχέση. Είναι η πρώτη τέτοια επικοινωνία που υπάρχει μετά από μήνες που βρίσκονται οι δύο πλευρές στα χαρακόμματα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε αθλητικά κι άλλα, έτσι, τις επόμενες μέρες. Εδώ θα έχουμε ποδόσφαιρο και τελικούς μέσα στον Αύγουστο. Οπότε... Champions League, Europa League. Έχει εκπομπή Open Sport, θα συνεχιστεί κανονικά μέσα στο καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Ξενικάκη. Να ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν κοντά μας σε αυτή τη λίγο ιδιαίτερη εκπομπή με τον Σπύρο το Χαριτάτο στην Κύπρο. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Όσα δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε, θα τα δείτε ως ρεπορτάζ ή ως σχόλια αύριο. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.